Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Νίκος Κουλιανός και ο Κωστής Ραπτόπουλος στο ring της επικαιρότητας. Α, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, σαν πάπας χάζωσε, κουμπαράκι μου, 712 ζήστο, κουμπαράκι μου, λέω σαν πάπα, κουμπαράκι μου. Καλημέρα, κουμπαράκι μου. Καλημέρα. Καλημέρα τα αγόρι μου. Είδες πως μιλάω εγώ και πως μιλάς εσύ. Είδες. Εντάξει, εγώ είμαι πιο απλός. Τι πιο απλός? Πιο απλός. 12.000 στροφές, τι πιο απλός? Τρίχες. Τι τρίχες, βρε, έλα να πω μια καλημέρα στον κόσμο. 12 μετά τις 8. Αυτά πρέπει, τα κλισέ. Αυτά τα κομμουνίστικα, τα καλημέρα. Αυτά τα κάνουν ρε. Γιατί δεν έχεις πει εσύ σε γυναίκα, δηλαδή καλημέρα μωρό μου? Δεν έχεις. Όχι. Ποτέ. Τι μωρό μου? Μωρό μου. Ναι, δεν έχεις μια καλημέρα? Άμα το βράδυ σε έχει περιποιηθεί, σε έχει κάνει όπως ο Ζαμπά χθες τους έκανε γιογιό, δεν θα τον πεις μια καλή μέρα το πρωί να τον ευχαριστήσεις? Να την ευχαριστήσεις. Σάλια είναι αυτά. Σάλια είναι αυτά. Σάλια. Άμα ακούς πολλά σάλια. Ναι. Σήκω φύγε. Δεν εκέσυνε μέσα. Σήκω φύγε. Μη σάλια. Μη σάλια. Σάλια. Πάμε κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν στη δουλειά. Άμα δεις μια γυναίκα, αγόρι μου, γλυκέ μου, αυτό κτλ. Σε δουλεύει κανονικά. Η γυναίκα η οποία σε γουστάρει. Όταν την πηδά, ναι, μη βρε ακόμα. Ακόμα δεν πήγε, είπαμε καλημέρα. Καταλαβαίνει πότε προσποιείται, πότε δεν προσποιείται. Καλά, αυτό ισχύει. Θα σε πει καλημέρα, καλησπέρα και σε βλακίε. Άμα είναι να τα κόψουμε όλα, ρε παιδί. Δε στη Μενεγάκη να πούμε. Άμα είναι να τα κόψουμε όλα, να μην λέμε τίποτα στον άλλο κατευθείαν. Γεια σου, γκρακ στο κεφάλι. Καλημέρα σα και τα καλημέρα σα και καλημέρα σα. Ακουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, ζαμπά 12 κόλλευα λεφτά ζει. Κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου, πα έκανε ρόμα, κουμπαράκι μου. Τι κάνετε τώρα, για να δω την ποδοσφαιρική ευφυΐα των Παοξίδων. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνετε, είναι ο Ζαμπά Πεκταράς?
μεγάλος παίκτης του Ζαμπά και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Φυσικά. Μάλιστα. Τα προσόντα του Ζαμπά τα έχουμε τονίσει όλοι. Και εσύ ακόμα που το λες μουζουνοκέφαλο για το κεφάλι. Το μυαλό και εσύ, ναι, για το μυαλό του. Και εσύ ακόμα το ξέρεις και το λες ότι τα προσόντα του Ζαμπά δεν τα έχει κανένας παίκτης στην Ελλάδα. Παγκοσμίως ποιος θα αμφισβητήσει. Ναι. Εγώ σου λέω ότι το παιδί θέλει λίγο το μυαλό του. Εντάξει, εσύ Κωστή. Εσύ έχεις το ίδιο μυαλό που είχες στα 17 ετών τώρα. Ένα αυτό. Τα προσόντα δεν τα εξετάζω, είναι τρομερά. Είναι τρομερά τα προσόντα, βέβαια. Δεύτερον, σε κλεισανοιχτό χώρο τα βάλει τα γκολ. Εκεί είναι δύναμη του, ρε φίλε. Στον κλειστό χώρο δεν τον είδαμε. Στον κλειστό χώρο δεν τον είδαμε. Τον έκλεισε ο Κοροβέσης. Τον έκλεισε ο Κοροβέσης. Θα σας προσγειώσω λίγο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Να, είπε την καλημέρα τώρα. Ναι. Τώρα σ' άρεσε. Έβαλε λίγο σάλιο τώρα. Ξέρω εγώ τώρα που θα το βάλω. Εγώ θα βάλω σάλιο. Εμά θα προσγειώσει που βάλαμε ντόρτι ή θα προσγειώσει του άλλου που πανηγυρίζουν πάλι που φάγανε τρία γκολ. Καλά, οι άλλοι. Ναι. Πάλι πανηγυρίζουν. Τέλειο Ολυμπιακό. Ο Μαδάρα, αλλά για 70 λεπτά. Οι άλλοι. Ναι. Θα πρέπει να δώσουν να πούμε, ένα κομμάτι από τα κέρδη του στον Μπούζα. Στον Μπούζα, ναι. Γιατί αυτά που κάναμε εμείς πριν 40 χρόνια. Θα εδώ, παίρνουν τώρα, τώρα τα copy-paste. Τα ταγάρια αυτά τα πήραν κάτω. Ναι. Τα πήραν κάτω και κάνουν copy-paste. Εμείς δημοσιογραφικά, οπαδικά, πάρ' το όπως θέλεις. Ανεβαίνουμε επίπεδο. Ναι. Και αυτοί κατεβαίνουν. Όπως ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνουμε και εμείς. Ναι. Νομίζω και αυτοί είναι... όπως πέφτει ο Ολυμπιακός, πέφτουν και αυτοί. Πέφτει σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ναι. Δηλαδή κοροϊδεύανε εμάς τόσα χρόνια. Ο λαϊκισμός και αυτό και χλάμα και ιστορίες κτλ. Σωστό. Εσείς γιατί μιμήστε. Δηλαδή, και το κάνουμε με χειρότερο τρόπο όμως. Παίζει ο Ολυμπιακός. Με χειρότερο ούτε το σκόρ δεν έχω σήμερα. Βγαίνει ο Καραπαπάς, κλαίει. Μα αυτά τα κάνανε οι παοξίδες. Ναι. Εσύ τι κλαις. Άντε αυτοί τουλάχιστον είχαν και λόγο να κλάψουν. Όταν είσαι αδύναμος κλαις. Ναι, όταν είσαι αδύναμος κλαις. Ωραία ατάκα. Όταν είσαι αδύναμος κλαις, Κωνσταντίνε μου. Τότε αναγκαστικά θα πρέπει να το ρίξεις κάπου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θες μια άποψη. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Να δώσουμε. Να ο Ζαμπά μπορεί να παίξει και δεκάρι και εξτρέμ και αυτά ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά, είπαμε, έχει τρομερές δυνατότητες ως ποδοσφαιριστής. Να δουλέψει λίγο κάποια πράγματα με τον Λουτσέσκου και αυτός ο παίκτης θα πουληθεί 15 εκατομμύρια. Τα είπαμε όταν ήρθε. Τι όχι. Τι πόσα χρόνια συμβόλαιο τον έχει. Πέντε. Πέντε. Πολύ ωραία. Αυτός είναι ο πρώτος χρόνος. Τώρα, ναι. Όχι ο πρώτος χρόνος. Τα πρώτα δύο μηνάκια, έτσι. Ωραία, βάλτε τον φέτος. Δεν θα τον βάλουμε. Ναι. Και πουλήστε τον Μπέλκα το καλοκαίρι. Και να πουλήσουμε τον Μπέλκα. Πουλήστε τον Μπέλκα το καλοκαίρι. Όχι, δεν χρειάζεται να πουλήσουμε κανένα. Κάτσε ένα στο πόδι. Κανένα δεν χρειάζεται. Εγώ έμαθα ότι του Μπέλκα ήρθε μια πρόταση. Ήρθε, αφού τα είπαμε. Και την κρύψαν κάτω από τα γραφεία. Ναι, δεν θέλανε να το δώσουν. Το είπαμε. Και... ούτε και ο Μπέλκα ήθελε όμως. Ναι, αλλά δυσαρεστήθηκε ο Μπέλκα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ μίλησα με τον Μπέλκα τον ίδιο. Ναι, κάτσε τι είπε. Δεν ήθελε να πάει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Δεν θέλω να πάω, κύριε. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Και αν είσαι Μακεδονόμαχο γι' αυτό. Δεν είναι θέμα Μακεδονόμαχο. Είναι ότι θέλει να πάει να παίξει σε Μπουντεσλίγκα σε καλό πρωτάθλημα. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία να πάει να παίξει εκεί θέλει. Μπουντεσλίγκα μπορεί να παίξει σε 4-4-2 δεύτερο φορ. Να του έχουν χαφάρει. Και να κάνει παπάδες. Ναι, σου λέει, άμα είναι αφήνω την Ελλάδα, γιατί να πάω στην Τουρκία. Να πάει στην Ιρεμβέργη, να πάει, ξέρω εγώ, στο Ανόβερο, να πάει, ας πούμε. Βέρντερ Βρέμης, όπου θες μπορεί να πάρει. Μια χαρά εδώ πήγανε. Λεβερκούζεν. Ναι, ναι. Αριστεάς πήγε πρώτο σκόρ, βγήκε εκεί. Σε παρακαλώ. Εντάξει, μπορεί ο Πέλκας τώρα ο δεύτερο φόρο εκεί από κάτω. Ο οποίο και αυτό ξύπνησε χθε. Έτσι για να ξεκινήσουμε. Ξύπνησε χθε. Πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό. Φοβερά τρεξίματα, είναι ο μόνο που δεν καταλαβαίνει από μαζεμένα παιχνίδια. Κακό. Όχι κακός, καλός, γιατί είναι ο πρώτος αργομετρικά. Δεν έχει πρόβλημα ο Πέλκας Τετάρτη Κυριακή. Εντάξει. Είναι από τους παίκτες που δεν το έχει αυτό το βάλτε πρόβλημα. Βάλτε και στον Απόλλον, βάλτε και στον Χαριλάο μετά. Μετά από 20 μέρες θα το βάλω, ναι. Μετά από 20 μέρες. Μετά από 20 μέρες. Παίζει τώρα με Απόλλον. 20 μέρες σταματάμε. Θα τα βάλει. Και μετά να μαζεύτηκαν Αριανοί με Ολυμπιακοί, αυτοί που προσπαθούσαν. Τον Πέλκα λοιπόν. Ναι, φυσικά. Αυτοί που προσπαθούσαν τόσο καιρό να μας πείσουν, ναι, είσαι πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο καλή ομάδα. Αυτό προσπαθούσαν τόσο καιρό να μας πούνε. Η ίδια ομάδα που πέρσι έκανε γιογιό, που έχει 28-29, προσπαθούσαν να μας πείσουν. Πολλοί ναι. Θα πούνε ναι. Τι παλτά ήταν αυτά τη Μπάρντιμπορ, πώς τη λένε την ομάδα. Τη Μπάρντιμπορ, ναι. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά. Όσοι το πουν, δεν ξέρουν γιατί, μπάλα. Γιατί ναι. θα σου πω. Ναι. Και κακή να είναι μια ομάδα, αν οι άλλοι που παίζουν και αυτοί οι κακοί, κακότητα θα βγάλει. Σωστά μιλάς. Εντάξει. Σωστά. Άρα εδώ, σταματάμε και λέμε. Κύριοι Παοξίδες, να λέει τα λιμά. Θες να το πω απλά. Η Μπάτε είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ναι. Έτσι, αυτή η ομάδα. Έτσι, απλά να το πω για να το δηλαδή, ξεκαθαρίσουμε. Πέντε φορές η Μπάτε. Θα κερδίσει δύο φορές η Μπάτε, δύο ισοπαλία και μία ο Άρης. Μία ώρες. Αυτό, λες, αυτό λέω. Σε ουδέτερο έδαφος. Σε ουδέτερο έδαφος. Σε ουδέτερο έδαφος. Η Μπάτε είναι η ομάδα που κέρδισε για πλάκα τη Βίντε εκτός έδρας. Είναι η ομάδα που αποκλείστηκε στον γκολ από την Αϊτχόφεν. Έτσι. Έχασε 2-3 από την Πέζο που παίζει ο Μίλου στο Champions League αυτή τη στιγμή. Είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο παίρνει Champions League. Παίζει Champions League, ναι. Τι έχουμε. Τα κουμούνια βλέπεις με την εκκλησία πως τα βρήκαν. Βράβευση, αυτά γνωστά άκουσα. Βράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Πατριάρχης. Από τη Βουλή των Ελλήνων. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης καλά κάνει και τον βραβεύουν, αλλά αυτοί είναι κομμουνιστές. Είναι άθεοι. Δεν πιστεύουν, δεν κάνουν το σταυρό του. Ο Τσίπρας κάνει το σταυρό του, πάει σε εκκλησίες πλέον. Δεν τον είχε αλλάξει 180 μοίρες. Απαράδεκτος.
Στην αρχή είπε ότι είμαι άθεος, αλλά τώρα και εκκλησίες και όλα. Στην αρχή είπε ότι είναι αριστερό. Δεν θυμάσαι. Μετά έγινε δεξιό. Ναι. Στην αρχή είπε ότι ναι, έγινε όχι. Ενάντια των Αμερικάνων. Μετά ναι. Έγινε φιλοαμερικάνος. Ναι. Ναι. Άρα μου φάω ο κομμουνισμός. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Μόνο στα λόγια, στον πρόλογο. Άρα έχω δίκιο τόσα χρόνια. Εννοείται σε αυτά τα θέματα. Εγώ σε βάζω και στέμα από πάνω μούφα σε βάζω. Ο χριστιανισμός. Όχι, ο χριστιανισμός δεν, δεν είναι μούφα. Αυτά που λένε εδώ πέρα είναι μούφα. Εσείς που το παίζουν. Τα τηρείτε αυτά που λέει ο χριστιανισμός. Όσο μπορούμε, μπορεί κάποιος να τα τηρήσει, Κωνσταντίνε. Ούτε ο Τσίπρας μπορεί να τα τηρήσει τότε. Ναι, αλλά ο Τσίπρας δηλώνει όμως άθεος. Ναι, και εσύ δηλώνεις χριστιανός. Ναι, και προσπαθώ να είμαι σε ένα σωστό δρόμο. Δεν είπα ότι είμαι. Ουδής αναμάρτος, φίλε. Άρα και ο Τσίπρας το ίδιο. Και ο Τσίπρας το ίδιο. Ένας χριστιανός λοιπόν, τον κομμουνιστή δεν μπορεί να τον βάλει. Ο Τσίπρας όμως κοροδεύει τον εαυτό του, φίλε. Κοροδεύει τον εαυτό του. Μια χαρά ο Τσίπρας. Α, μια χαρά ο Τσίπρας. Ότι κοροδεύει τον εαυτό του. Μα δουλεύει, αλλά δουλεύει και τον εαυτό του. Αυτό είναι το θέμα. Διχασμένη προσωπικότητα. Το ναι, όχι, το όχι, ναι. Χριστιανισμός, άθεο, όλα μαζί τα μπουρδουκλώνει. Και πάλι θα βγει. Α, μπορεί, ναι, δεν ασχολούμαι. Αυτό έχω μετά από δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά δεν καθόλου. Ασχολείς. Παρακολουθώ, βλέπω. Ναι. Δεν βολεύτηκα ποτέ. Μακεδονία... Δεν μου έδωσε ποτέ ένα στυλό κάποιο. Δεν θέλω, δεν του έχω ανάγκη. Μια χαρά έχω να κάνω τι δουλίτσε μου και προχωράμε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Στο Τζίπρα. Όχι, έχουμε μείνει στο Κορδελιό. Χθες το βράδυ, ακούσε λίγο εσείς καλά απ' έξω. Τι έγινε? Χθες το βράδυ, εκλάπη. Πού? Στο Κορδελιό. Πού ήθελε να κλαπεί? Ναι, ρε Κωνσταντίνε. Πού ήθελε να κλαπεί? Στο πανόραμα. Στο πανόραμα. Και στο πανόραμα όμως κλέβουν. Τι κλάπει όμως θέλω να μάθω. Hyundai Accent μπλε. Τι. Πες την πινακίδα σου που έχω. ΕΕΖ 4880. Έχει μέσα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, τρία παιδικά καθισματάκια. Ναι. Είναι ένας γονείς επομένως με τρία παιδάκια, έχασε αυτοκίνητο που τα πάει κάθε μέρα στο σχολείο, τα φαίνεται το σχολείο, είναι πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο γύφτας που έκλεψε το Hyundai. Έτσι. Να αφήσει τα καθισματάκια και να κρατήσει το Hyundai. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τα μάξι χρειαζόμαστε για να πάμε τα παιδάκια στο σχολείο και να τα πηγαίνω φέρουν. Πώς θα τα πάει ο άνθρωπος? Κουβαλώντας τα καρεκλάκια. Και τι θες να κλέψει ο γύφτος? Τράπεζα. Ναι. Δεν μπορεί να κλέψει. Μπορεί... Μα κλέβουνε τελευταία και. Δεν μπορεί να κλέψει. Λοιπόν. Απ' έξω πάνε να κλέψουν από μέσα. Τι να το κάνει αυτό το Hyundai Accent, ρε Κωνσταντίνε? Τι να το κάνει αυτό? Να βάλει σιδερικά αυτά. Σιδερικά. Να το κόψει, να το κάνει, ξέρω εγώ, το κάθισμα πίσω να πουλάει. Να γίνει παλιά τζίσπο. Ναι, παλιά ανταλλακτικά λε Hyundai και δεν συμμαζεύεται. Παλιά ανταλλακτικά, ναι. Ναι. Αυτοί τα κλέβουν γενικά τα αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Και πίσω από τις φυλακές τα κάνουν ένα αυτό και τα στέλνουν στη Λάρισα, να πούμε. Λοιπόν. Ναι, δεν τα ξέρεις αυτά? Πώς δεν τα ξέρω? Τότε γιατί? Ναι, αλλά ναι, τι έγινε κύριε Χολίδα, γιατί δεν ακούγομαι? Κάτι πάτησες και δεν με ακούω. Α, κάτι πάτησες. Δεν με ακούω καλά σ' αυτιά μου. Λοιπόν, αυτό είναι το γκολ της Μίλαν, έτσι, του Γκονζάλο Γκουαϊν, αφού έβαλε γκολ και ο, πώς τον έλεγες εκεί που βλέπαμε το μάτς στη Μαρμίδα, ο Χοντροχόλ, πώς τον έλεγες? Ποιος, ο Κουτρόζο? Ο Κουτρόνε, yeah. Ο φίλος του Κόκκινο, τον έβαλες πάλι εκεί. Να ρε φίλε, τώρα κάτι έκανες για την ώρα. Ο Κουτρόνε έβαλε τον γκολάκι, 3-1 έχασε ο Ολυμπιακός, ο οποίος για 70 λεπτά όμως ήταν ομαδάρα, έτσι λένε. Σ' άρεσε, μαζί το βλέπαμε. Κοίτα, όταν παίζει στον Ολυμπιακό μια τριάδα στα χαφ, όπου δεν έχει παίξει ποτέ, ναι, είναι αναπληρωματική. Και ο ένας είναι παλέμαχος, δεν μπορεί να αντέξει σε 90 λεπτά αυτή την ιστορία. Βέβαια. Ποιο είναι παλέμαχος? Ο Γιαγιατούρε. Αν νόμιζε ο Νάτχο, θα μου λύσει τώρα, γιατί και αυτός είναι ανέκδοτο. Αυτός δεν είναι παλέμαχος. Ο Νάτχο με τον άλλον, τον Γιγέρμο, όπως το λένε. Γιγέρμο, καλός, ναι, ο Γιγέρμο. Ναι. Σκύλος. Δεν μπορεί να έχουν ρυθμό όμως 90 λεπτά. Ναι, γιατί είναι τρεις καινούργοι ξαφνικά μέσα στο σπίτι. Δεν μπορεί να έχουν χημία οι δύο στόπερ που παίζουν. Μετά ο Τωροσίδης είναι άλλος παλέμαχος. Δηλαδή πήγες με ένα παλέμαχο τον Τωροσίδη. Με ένα στα χαφ. Με ένα τον παλέμαχο στα χαφ. Με δύο χαφ από πίσω που παίξαν για πρώτη φορά και δεν μπορούν να έχουν ρυθμό. Ναι. Με δύο στόπερ οι οποίοι δεν παίξανε μαζί ποτέ. Πάνω στο Σισέ με ένα καλύτερο μου φαίνεται από του Μεριά. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Α, και έχασε τον Κουτρόνη στο πρώτο γκολ. Ναι. Τον χάνει. Δηλαδή βάζεις δύο παλέμαχους και παίκτες χωρίς ρυθμό, δεν μπορείς να αντέξεις 90 λεπτά. Άρα εσύ θα έπρεπε στο 65 να φρεσκάρεις την ομάδα σου. Ναι. Καλά το πήγες μέχρι εκεί, δεν τη φρέσκαρες όμως. Γιατί εν ώψη ντέρμπι με την ΑΕΚ. Λες ότι σπατάλησες, ναι, πολύ ενέργεια και εσύ εν ώψη, ναι, ΑΕΚ είναι και Πέμπτη, δεν είναι Τρίτη. Είναι, ναι, σημαντικό αυτό, έτσι. Άλλο παίζει Τρίτη, άλλο Πέμπτη. Οπότε την έβγαλε καλά ο Ολυμπιακός. Απλά όμως δεν μπορώ να ακούω. Παίξαμε καλά μέχρι το 70, το μάτι τελειώνει στο 90, να πούμε. Αυτά δεν μπορώ, ρε φίλε. Και εγώ το μάτι λέω στο 90, στο 94 τελειώνει. Κάτι άλλο. 90, δεν, ναι, μπορώ να ακούω ο Παοξή να κοροϊδεύει τον Γιάγια του, ρε. Ναι, γιατί όταν είχε τον Καρσία θα. Σαν να βλέπα τον Καρσία. Είμαι σίγουρο, είμαι σίγουρο. Έβγαινε, ναι, την μπάλα, συνέβαινε στα 5 μέτρα. Ναι, τι κάνει ο μάγος. Ηρεμούσε το παιχνίδι. Ναι, μόνο το ρεμίζει. Μπορεί το πολύ πολύ να το κοιμήσει κιόλα στο παιχνίδι. Σε slow motion. Έκανε και τρεις κούρσες, κάτι τριαντάρια, κάτι αντεπιθέσει ο Τουρέ.
Τον βλέπω τώρα να πηγαίνει στον καρδιολόγο εκεί πέρα να κάνει μπαλονάκια, ιστορίες. Μη άσο τον άνθρωπο. Ξαπλώθηκε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, είναι κακό για έναν αθλητή να τον βάζει παλέμαχο να παίξει, να πούμε 36 χρόνων και έχει μια καλή εικόνα για αυτόν. Και να τη χαλάει στο τέλος. Να τη χαλάει. Δεν ξέρω, μπορεί... δεν ξέρω. Το Γιάννη Τουρέα θα τον περιμένω τώρα σε τρεις μήνες. Να λένε οι Ολυμπιακοί αυτά που λέγανε οι παοξίδες. Έπαιξε στη Ρεάλ ναι. για τον Καρσία. Ναι. Θα λένε οι άλλοι έπαιξε στη Σίτι. Ναι. Τα ίδια δηλαδή. Ναι. Όλα τα γουρούνια. Βρήκαμε ποιο θα τα ρημάξουμε ναι. σήμερα γιατί ήμασταν τα... υποτονικοί τόση ώρα. Όλα, όλα τα γουρούνια. Την ίδια μούρη έχουν. Είτε είναι Ολυμπιακοί, είτε είναι παοξίδες, είτε είναι Αριανοί. Ναι. Μπορεί να σου λέγει άλλο για τον Κόκε, μα τον πρώτο χρόνο έπαιξε μπαλάρα. Ναι. ναι. Όταν άμα το πούμε χοντρό τον Κόκε, θα πει χοντρό τον Κόκε. Τον Κόκε χοντρό. Αυτά, ναι. αυτά τα ακούς παντού. Ναι. Οπαδοί είναι όλοι, ρε φίλε. Τώρα θα σου πούνε οι Αριανοί, έλα ρε τώρα βρήκε τα λιμάκι, τον μπακ το δεξί και έκανε, βρήκε και έκανε ο Ζάμπα. Ο Ζάμπα, ναι. ναι, ναι. Θα στα πούν κι αυτά. Το ξέρω θα τα πούν. Αυτά, αυτά τα λένε όλοι για όλου. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πάοκ με αυτό το 1-4 που έκανε χθε τον Ντόρτι είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Που βάζει 4 γκολ εκτός έδρας σε ομίλους. Δεν το έχει κάνει καμιά άλλη ομάδα. Ναι. Άντε για να το συμμαζέψουμε λίγο. Ναι. ναι, δεν γίνεται να είναι λιμό μπάζο ή μπάτε λοιπόν που την έβαλα εγώ 4. Είναι σε ομίλους Europa League. Δεν είναι προκριματικά. Δεν είναι αυτά τα μάσου καλά. Εγώ είδα ότι ναι. αυτό που ήταν προπονητή εκεί πέρα τη μπάτε που μοιάζει με το Βελίδι λίγο. Μοιάζει. Το Μάρκο, ναι. Ναι, ναι. Στο πιο ανοιχτό. Λοιπόν, αυτό δεν είχε καλή κατασκοπία. Δηλαδή, αν. Ο κατάσκοπός του. Κι όμως τα λεγόμενα του συνέδεξη που ναι. ήξερε τα πάντα για τον Πάοκ. Δεν ήξερε τον Ζαμπά, φίλε. Ναι, γιατί δεν τον βάζει ο Πάοκ πολύ βασικό. Μπαίνει, γιατί... βγαίνει, ναι, δεν τον ήξερε. Ναι, το Ζαμπά... έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ζαμπά, πούμε, τα δίκια θα τα λέμε. Τον ναι. άφησε τον άφησε το Ζαμπά σε αυτό που είναι πολύ καλό. Στο ένα μέναν. Ναι. Στο ένα μέναν ναι. ο Ζαμπά είναι πάρα πολύ ναι, καλό. Ναι, γιατί ουσιαστικά ο Ζαμπά δεν είναι βασικό ο Πάοκ. Ναι. Μπαίνει, βγαίνει, οπότε... το παιδί 20 λεπτά, 60 λεπτά, 30 λεπτά. Να μην πω και μια μεταγραφή που χθε. Έβγαλε τα λεφτά τη. Εγώ λέω ότι ναι. θα έρθουν άλλε δύο-τρει. Και ο Τόσκα τα βγάζει τα λεφτά του. Ναι. Γιατί εγώ είδα ένα σοβαρό μπακ. Πάρα ναι. πολύ σοβαρό. Όχι κάτι αμαναμάν, ναι. αλλά για Ελλάδα σούπερ έτσι. Ναι. Κρατάει τη θέση του, σωστά ανεβάσματα, δεν εκθέτει την ομάδα, βοηθάει και σαν στόπερ. Μια χαρά ήταν ο Τόσκα. Καλούτσικο. Ναι, γιατί ποιο έχει καλύτερο. Ο Χούλτ είναι καλύτερο, α πούμε. Ο Χούλτ είναι πολύ καλύτερο. Ο Χούλτ είναι ο βασικό όμω τη ΑΕΚ. Αυτό ναι. είναι. Ο Λόπεθ είναι καλύτερο. Α το Λόπεθ του χρόνου, γεια σα. 6 μήνε 2022 συμβόλαιο. Το Βαλεριάνο δεν ξέρω τώρα αν είναι καλύτερο. Όχι τώρα, με συγκρίνει τον Βαλεριάνο, ρε. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Θε να πετά τώρα την πετρούλα στη λίμνη, την ήρεμη. Πετά την πέτρα, κάνει πλάτ τώρα. Ο άλλο είναι εθνική Ρουμανία, ρε Κωνσταντίνο. Τόσκα, όχι, είναι σοβαρό παίχτη. Μα κάνει να δούμε αυτό που είδαμε και χθε στο φινάλε. Το Βιερίνια μπροστά. Να έχει τα λιγότερα μέτρα. Για παρά τηλέφωνο το Βιερίνια, για παράδειγμα. Του αρέσει να παίξει μπροστά. Τον αρέσει, ναι, το ξέρω. Το έχουμε συζητήσει. Τον αρέσει η θέση. Ποιο να φάει δηλαδή. Τι πιο να φάει, όποιο θες, να φάει τον Ουάρντα. Πού είναι ρε ο Αρντική σήμερα, να του ακούσω. Βρε Πάοκ είστε. Ναι. Ούτε Ουάρντα ούτε Ζαμπά ούτε τίποτα. Ποιο να φάει. Είστε Πάοκ. Ναι, ποιο να φάει. Ποιο να φάει. Δεν με νοιάζει ποιο να φάει. Ποιον. Χθες ο Πάοκ τι έκανε. Παπάδες. Παπάδες έκανε. Έκανε τρίπλες, έκανε ενασμένα κτλ. Ναι. Ποιο δεν ακούμπησε την μπάλα. Ποιο δεν ακούμπησε την μπάλα. Ποιο από τον Πάοκ δεν ακούμπησε την μπάλα. Δεν ακούμπησε πολύ την... στο δημιουργικό κομμάτι. Ρε παιδάκι μου, ποιο ήταν ο χειρότερο παίκτη του Πάοκ χθε. Άντε να σου πω ότι έπαιξε καλά ο Πάοκ, ήταν ναι. καλό ο Ζαμπά, γουστάρμε. Ποιο ήταν ο χειρότερο παίκτη του Πάοκ, δεν υπήρχε κάποιο κακό παίκτη. Υπήρχε. Κακό δεν υπήρχε. Υπήρχε. Μέτριο μπορεί να πει ότι υπήρχε. Μέτριο. Ολυμιό, φίλε. Ολυμιό. Μέτριο. Ναι, ήταν καλό ανασταλτικά πάλι. Εσύ. Γυρίζει, βοηθάει, φίλε. Τι να κάνουμε. Ναι, οκ, οκ, ναι. Σπαταλά να τα λέτε για να γυρίζει. Όταν ο Μάτο τον πιάσει γρήπη, ναι. δώσε τον Κίτσιου δανεικό στον Άρη ναι. και βάλει τον Ολυμιό δεξί μπακ. Ναι. Άμα είναι ναι. αυτό, μπορεί να γίνει αυτό. Ολυμιό. Ολυμιό, φίλε, δεν είναι το δεξί δαχτυλάκι του Σαλπικίδη. Ολυμιό δεν είναι ούτε το δεξί δαχτυλάκι του Σαλπικίδη. Ναι, γιατί είναι 19 χρονών ο Ολυμιό. 21 πάει. Όχι, δεν πάει 21. Είναι 19. Ούτε 20 είναι. Ο Ολυμιό δεν είναι ούτε 20. Είναι 19 χρονών. Όχι, είναι το 98 γεννημένο. Και δε και μήνα για 20, 20, 20 μισό είναι. Ναι, οκ. Okay. Ο ναι. Σαλπικίδης ξέρει τι έκανε 20 χρονών. Και τον είχατε έψαχνε να βρει που θα πάει να πάει παίξει αγροτικά να πάρει παιχνίδια. Ναι. Και έζησα 24. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Είναι 19-20 χρονών. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα. Ναι. Όλου του παραμέτρου να του βλέπουμε. Δεν στείλτε τον. Πού να βγει. Στον Πανσεραϊκό, στην Καβάλα, όπω στείλατε το Σαλπικίδη. Ο Λιμιός είναι λοιπόν. Ναι. 27 Μαΐου του 1998. Είναι 20 χρονών και 4 μήνες. 5 μηνών. Οχα, έχει πάρει τα 21. Βάλουμε και 22. Βάλ του κεράκια κάτω γενέθλια και τα 23. 20 μισό. Ναι, 20 μισό λοιπόν αυτό ο παίκτη είναι πολύ σωστό τακτικά. Αυτό εχθέ ναι. πρέπει να πάει στον ψυχολόγο σήμερα. Ναι. Γιατί να πήρε εσύ. Όλοι πέσαν πάνω στο Ζαμπά από την μια μεριά. Οι επιθέσει από εκεί. Τρίπλε ιστορίε, φορτώματα. Πάρε πάσα, πάρε τρίπλα. Και μένα με κάνανε αλλαγή γιατί δεν ακούμπησα την μπάλα. Και με λες εσύ τώρα την άλλη μέρα είναι καλός αμυντικά. Πάρα πολύ καλός. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλός ο Λιμιός. Κάντο χαφ αμυντικό.
Δεν θα τον κάνω κάτω τίποτα. Κάτω πάνω δεξί, ρε φίλε. Θα τον δω στην πορεία του χρόνου το Λιμνιό, ο οποίος είναι στην Εθνική Ελλάδα με συνομήλικους. Τι κάνει ο Λιμνιός? Όταν έβαζε τον γκολ, έπαιρνε την μπάλα από το κέντρο. Με συνομήλικους. Ναι. Άμα ο μπαμπάς μου ήταν βιομήχανος και εγώ στην Εθνική Ελλάδα. Καλά, ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο το πιάνει από την άλλη οπτική πλευρά. Πασχαλάκης, δεν είδες? Ναι, θα τα πούμε. Άλλαξε μάνατζερ. Πάρτε τώρα στην Εθνική. Λες να το δούμε και βασικό. Άμα είναι καλό μάνατζερ και δίνει προμήθεια. Αφού τον κάλεσε ξαφνικά, είχαμε αλλαγή μανατζαρέου και. Αυτό είναι ο σκύπ. Κουμπαράκι, άλλαξα μάνατζερ. Έξυπνη κίνηση. Ναι. Τον μάλωσα εγώ το Πασχαλάκι όμως, γιατί δεν κάνει αλλαγή μάνατζερ μια μέρα πριν από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ναι, το timing. Περίμενε δύο μέρες μετά. Και κάτι άλλο. Βγήκε η γυναίκα του από αυτού του Πρίγιοβιτς. Δεν βγήκε, είναι λάθος, είναι fake. Δεν βγήκε η γυναίκα του Πρίγιοβιτς. Ακυρώθηκε η είδηση. Δεν ασχολείται η γυναίκα του Πρίγιοβιτς καθόλου με τα προσφαιρικά του Πρίγιοβιτς. Ναι. Και πώς ήξερε ότι στο σινεμά πήγαν και ήταν εκεί τώρα. Λάβ, ψέματα ήταν αυτό δηλαδή. Εντάξει, ήξερε ότι πήγαν σινεμά. Πώς το γνώρισε δηλαδή, με άλλο τρόπο το γνώρισε. Ας το παραμύθι, πήγε ο Πρίγιοβιτς, τη μάλωσε. Βγήκε ο Πετρωτός και έδωσε και είπε δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Εγώ θα ακούσω τον ρεπόρτερ, φίλε. Θα ακούσουν τα τηλέφωνα δηλαδή, ψέματα, άλλο τα έλεγε. Ναι, δεν μίλησε δηλαδή, η κυρία Πρίγιοβιτς. Για να είναι τόσο εμφάνταστο αυτό, ναι. Δεν το βλέπω για εμφάνταστο. Είναι πραγματική συνέντευξη και την παίρνει πίσω. Όχι, δεν είναι πραγματική, να σου πω γιατί. Γιατί δεν βλέπω ερώτηση-απάντηση. Βλέπω ένα γενικότερο σχόλιο τι είπε η κυρία Πρίγιοβιτς. Ναι. Δεν είδα που δεν ούτε πηγή. Δηλαδή, πού το γνώρισε τον Πρίγιοβιτς. Δεν το γνώρισε. Αυτό το έχει πει σε άλλες συνεντεύξεις πιο παλιά. Έχει υποθεί ότι τον έχω γνωρίσει εκεί. Ναι. Το πήρε ο άλλο, ο οποίο είπε και μια ατάκα ότι μου αρέσει το Θεσσαλονίκη. Ψέματα δηλαδή. Γιατί πρώτη φορά. Μάλιστα. Πρώτη φορά. Λοιπόν, μάλιστα. Εγώ επιμένω και θα πάω και στου χορηγού, αλλά εκλάπη χθε στο Κορδελιό ένα αυτοκίνητο Hyundai Accent μπλε ΕΕΖ4880. Φτάνει, το είπαμε. Ναι. Όποιο το βρει, το τηλεφωνεί, τα 90. Αυτό ούτε 1000 ευρώ δεν κάνει το Accent. Ναι, αλλά ο άνθρωπο πήγαινε τα παιδάκια του Ρεφουσάντι. Είναι 3 καθισματάκια και πίσω. 3. Τώρα πώ θα τα πάει στο σχολείο. Σκέψτε αυτό. Τρία παιδάκια, πώς θα τα πάει στο σχολείο, φαντάζομαι την πελάγια αυτός ο άνθρωπος. Το γύφτο να το γυρίσει πίσω. Ναι, το ναι. Και αυτό στο Κορδελιό παίρνει τα μάξι. Το... τι να κάνει, αφού εκεί μένει ρε Κωνσταντίνη, εκείνη το σπίτι, τι να κάνει τώρα. Και αυτό τον είπε να πάει στο Κορδελιό να μείνει, να πούμε. Πού θα το δει αυτό το ντέρμπι την Κυριακή? Ποιο ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό, ΑΕΚ Ολυμπιακό. Στην Μαρμίτα. Ναι, αλλά η Μαρμίτα φυσικά έχει Wind Vision, φίλες και φίλοι. Μην χάσετε αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Nova Sports 1 High Definition από την Wind Vision. Το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μαζέψτε την παρέα σας λοιπόν και απολαύστε όλοι μαζί πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Και μην αγχώνεστε για την γυναίκα σου, την κοπέλα σου. Με την Wind Vision απολαμβάνετε ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. Επιστρέφουμε. Εντάξει, μπορείς και αν ληστεί ο γύρτος. Ναι. Θα το γυρίσει το Accent πίσω. Λες, ε. Oh. Για πάμε, Σμαράγδα Μπασάκου. Επιστρέφουμε και με Ολυμπιακό και με Super League και με όλα όσα έγιναν χθες. Ναι, πάμε. Η κατάλληλη εισαγωγή για να σας βάλω και στο νόημα, διότι στο θέατρο Βεργίνα δεν βλέπουμε μόνο ωραία ματσάκια, έτσι, δεν παίζουμε μόνο στο καζίνο τις ρουλέτες και το blackjack. Βλέπουμε και καταπληκτικούς καλλιτέχνες όπως ο Πλούταχος, αξεπέραστος, μαζί με Πουλόπουλο τους έχω top, έτσι δεν το συζητάω, αυτή είναι γνώμη μου βέβαια. Μόνο που τώρα έχετε ένα διαφορετικό live, πιο κονσεπτικό, με story από πίσω, με χορευτές, με τα όλα του. Πρέπει να πάμε και θα πάμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το εισιτήριο ξεκινάει από 20 ευρώ με ένα welcome ποτό. Αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα public και στο ticketservices.gr. Άκου κουμπαράκι μου, λέει, πού είναι ο Πάο που ξέραμε. 0-3 λέει στο 15 και οι πίτσες δεν είχαν έρθει ακόμα, λέει ένας φίλος. Ωραίος. Ωραίος, ε. Ωραίος. Και αρκετοί νομίζω φύγαν από τα sports cafe. 0-3 σου λέει καθάρισε ο Πάο. Γεια σας, είδα το παιχνίδι, πάω για ύπνο. Εγώ έφυγα να πούμε. Ναι, στο 0-3. Πήγα από τη Μαρμίδα. Από τη Μαρμίδα στο Ζάπι. Στο Ζάπι. Εκεί είναι το τρίγωνο των Βερμούδων το δικό σου. Ήταν ένας με κοίταζε στραβά. Όχι. Κοίτα λίγο εδώ στο μικρό μας ακούμε καλά. Με κοίταζε στραβά. Ναι. Κράτα την τσάντα μου και τη σακούλα. Ο Μπίλες είναι ο νέος ιδιοκτήτης για να καταλάβει τι γίνεται ο κόσμος. Ναι. Κράτα την τσάντα και τη σακούλα του λέω. Όχι, οργανωμένος. Ναι, ξέρω. Φακού, ιστορίες, σπρέι, μέι, τα ξέρω. Κράτα τα αυτά λέω εκεί πέρα. Ωραία. Κράτα τα κλειδιά μου και την ατζέντα μου και αυτές οι δύο φωτογραφίες. Κράτα τα του λέω από τον πάγκο. Λέει γιατί μπορεί να γκρεμίσω, λέω αυτό που με κοιτάει έτσι περίεργα. Το γκρεμίσω κατευθείαν. Τι ήταν αυτό εκεί, τύπο. Έβλεπε το μάτσο. Άβλεπε το μάτσο και φορούσε αυτή τη φανέλα του Αθλέτικου Μαδρίτη και σε πέρασε για Ολυμπιακό τίποτα. Όχι, τι άλλο, κοιτούσε.
Του λέω τον Μπίλια αυτό και αυτό. Τελειώνει το μάτς, δουλεύει, βλέπω κίνηση κτλ. Λέω κότα είναι. Κότα είναι. Κότα είναι, λέω. Τον έχω. Και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Το ψυχολογικό είναι το, ναι. Καλημέρα στα φιλαράκια μου, λέει ο Σαβίνιο. Μας ακούει κι αυτός. Τι κάνει αυτό το αγόρι. Καλά, είναι να έσκασε λίγο. Χθες είδε τον Πάουκ να παίζει καλά μετά από καιρό και τελικά ψάρωσε ο άλλος, έτσι. Μου έδωσε να κατασκευάσω το κείμενο της διαφήμισης. Ναι. Γιατί θέλει να τονίσει περισσότερο, λέει, το κομμάτι του πετρελαίου. Ναι. Γιατί τώρα θα πιάσουν τα κρύα. Έχω καιρό να το δω. Θα πάω από εκεί να το δούμε. Πάμε μια βόλτα μαζί μια μέρα στη Θέρμη. Μου λέει το κόρτεμα, μου το έκανε καινούριο. Πάω στη γειτονιά. Και εμένα και πάρει αυτά. Βλέπει ένα, λέει, τι έγινε, αγόρασε καινούριο αυτοκίνητο. Λέω να αγοράσει καινούργια μάτια, ρε, ηλίθεια, λέω πλημμένο. Πλημμένο. Πλημμένο, καθαρισμένο, γυαλισμένο, τζιτζιλώνει. Πεινασμένο μάτι, στο αμάξι του αλουνού έπεσε το μάτι σου, λέω πεινασμένο μάτι. Ξέρεις, άμα ο άλλος είναι πεινασμένο μάτι και λεφτά να έχει, πεινασμένο μάτι είναι. Ενώ άλλος που μπορεί να μην έχει ψηλή, μπορεί να μην έχει. Εννοείται, ρε φίλε. Άρα το πεινασμένο μάτι δεν έχει σχέση με την. Ναι. Είδες πως τον έπιασε τον Αριανό. Ναι, έσκασα. Γιατί είναι ειλικρινής ο Σαβίνιο. Δεν έσκασε. Φοβήθηκε. Ναι, γιατί σου λέει, άμα έρθει ο Πάουκ έτσι εμένα τώρα στο Βικελίδιο δωμάτιο, του λέω, ελάτε, ρε φίλε, ναι, ελάτε, που δεν παίζω, δεν τραβάει. Φοβήθηκε. Ναι, πλέον πάντα επιχειρήματα τη κακή ομάδα. Τώρα όμω, γνωρίζοντα τον Ζαμπά πλέον περισσότερο. Νομίζω η φύλαξή του θα είναι περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι ο Πάκο Ρέα σίγουρα θα είναι πιο διαβασμένος. Ναι. Δεν πρόκειται να δούμε τέτοιο μάτς γιατί είναι άλλη υφή, δεν το συζητάω. Αλλά αυτοί όλοι που προσπαθούσαν εδώ και δύο μήνες να μας πείσουν. Αυτό βρωμάει το μάτς, ισοπαλία. Ναι. Από εδώ μέχρι την... Αυτοί που προσπαθούσαν εδώ και δύο μήνες να μας πείσουν ότι. Ναι, ο Πάκο, αλλά δεν είναι και τόσο καλός. Ναι. Μπορούν να κρυφτούν σήμερα. Ναι. Τι δεν είναι τόσο καλός. Είναι η ίδια ομάδα με πέρσι. Είναι η ομάδα Κωνσταντίνε που εδώ και 10 μήνες έχει 3 ήττες. Από Μπενφίκα, από Τσέλσι. Και από τον Αστέρα. Ναι, Νικό, αυτά έχει. Τίποτα άλλο. Η εικόνα του όμως ναι. Στον αγωνιστικό χώρο δίνει θάρρος σε κάποιους φίλους αντιπάλους. Σαφώς. Να λένε ναι. Ότι ρε παιδιά κερδίζετε ωραία, αλλά δεν μας πείθει η εμφάνιση. Κωνσταντίνε, ναι. Να σου πω κάτι. Και η Μπαρτσελόνα θα σε δώσει τέτοιο θέμα. Και χθες ναι. Να βρεθούν Αριανοί ενώπιον ναι. Αρισπάου και θα σου πούνε. Σιγά την ομάδα. Όχι, δεν με τρομάζει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι το φόβητρο. Αυτό θέλω εγώ. Παλεύετε. Ναι. Αντιμετωπίζετε. Ναι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η ομαδάρα. Θα σου πει. Ναι, εγώ θέλω να πω. Δηλαδή δεν θα έρθει μέσα να με κάνει πλάκα να πούμε. Δηλαδή μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Φυσικά, εγώ δεν περιμένω πλάκα. Δεν περιμένω πλάκα. Ναι. Αλλά θέλω να πω γενικότερα και κυρίως στους συνοπαδούς μου ότι οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω. Και η Μπαρτσελόνα πολλές φορές είναι προβληματική η εικόνα της. Έχει θέματα. Τι σημαίνει, ότι είναι κακή ομάδα, ότι θα τους βγάλω όλους στον τάκο και αρχίζω να τους ρημάζω. Δεν γίνεται να το κάνω αυτό. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Τέλος. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Ναι, πάμε στα τύπια. Για άλλο ένα ματς απεγοητεύτηκα από τον Κρέσπο ψηλά. Γίνεται μια σέντρα από την αριστερή πτέρυγα. Για τον κόλλες. Ναι. Ναι, αλλά ο Βαρέλα το χάνει. Ο Κρέσπο ακουμπάει μετά και το βάζει σχεδόν από τον γκολ. Ο Κρέσπο, σε αυτές τις περιπτώσεις ο στόπερ ο καλός προλαβαίνει και πηγαίνει μπροστά από τον παίχτη. Λοιπόν. Ναι, αλλά είναι ο Βαρέλα εκεί σου λέει. Ναι, το Βαρέλα τον πέρασε από πάνω. Τον πέρασε από πάνω. Ναι. Και ο Κρέσπο ήταν από πίσω. Από πίσω και βρίσκει μάλιστα και στο νόμο του και αλλάζει πορεία η μπάλα. Ναι. Γι' αυτό το έφαγε ο Πασχαλάκης. Δεν τον τρώγε τον κόλ. Ούτε καν πήδηξε, ας πούμε, και άλλη μια φορά. Δεν πήδηξε, ναι. Αλλά αυτό είναι το ψεγάδι, ρε Κωνσταντίνε. Και ενώψει Βιερίνια, δηλαδή, όταν έχει αριστερό στόπερ τον Κρέσπο. Να, και έχει και αριστερό μπακ το Βιερίνια. Με τα μπάζα τη Λευκορωσία λέει παίζατε. Ορισιά τη λέει τα Αριανά. Άκουδο ρε. Άκουδο τι μπορεί να τραβήξει. Πίσω βήματα ο Πασχαλάκης δεν έχει. Πίσω στο δοκάρι ευθύνης του. Ναι. Ο Βιερίνια είναι κοντός. Ο Κρέσπο δεν πηδάει. Άμα σε πλακώσουν στις έντρες εκείνο το δοκάρι, είναι ένας έξυπνος προπονητής. Να βάζει τον Τόσκα που είναι βάλει... ένα 82. Ναι, εκεί κερδίζει σε ύψος οπωσδήποτε. Χάνω μπροστά, βέβαια. Χάνει σε ταχύτητα μπροστά κτλ. Ναι, άλλο στο μάτς. Κάτσε στο Καριλάο μπορεί να βάλει Βιερίνια Τόσκα, λέω 100%. Εγώ. Ναι. Για μένα και ο Τόσκα θα βγει σαν μεταγραφή, να το ξέρεις. Ναι. Θα είναι παίκτης που θα βοηθήσει. Ναι. Δεν είπα να είναι ο παίκτης να ηγηθεί, αλλά θα είναι παίκτης που θα δώσει λύσεις σε εμάς τέτοιου τύπου. Στο Βιερίνια όμως ότι άλλο είναι να βγαίνει στα 40-50 μέτρα από πίσω. Κι άλλο είναι να μπει στον μπουλούκι σαν εξτρέμ. Το είχε όμως αυτό. Ναι, το είχε αυτό. Το είχε. Ναι, το είχε, αλλά θα έχει περισσότερες ανάσες κόλλος όταν ξεκινάει την Άλλο λέω εγώ. Ναι, ναι, ξέρω τι λες. Έχει χώρο την έκρηξη που είχε πριν 4 χρόνια, 3 εκεί να φύγει στο, όπως με το Σάντος τότε που τους πέρναγε. Θα έχει. Ναι. Λέτε να το βάλει εξτρέμ. Θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Είναι ένα καλό ερωτηματικό. Άλλο είναι να φεύγω από πίσω με χώρο ναι. Και να έχω και μυαλό να εκκλίνω προς τα μέσα, ποδοσφαιρικό μυαλό που έχει ο Βιερίνια. Και άλλο να πέσω στον μπουλούκι, να με ντουμπλάρουν, ξέρω και τα λοιπά. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι. Είναι αλλιώτικα. Θέλω να το δω όμως. Να το δούμε γι' αυτό. Να το δω, ναι. Γιατί ουσιαστικά το Βιερίνια από πέρσι που τον πήραμε, βέβαια, το βάλαμε στα μπάκα κατευθείαν. Ο Λουτσέσκου δεν είναι από αυτούς που θα ρισκάρει σε ένα τέρμπι ένα τέτοιο πείραμα, να πούμε. Ναι. Ναι. Γενικώς δεν κάνει πειράματα ο Λουτσέσκου, πάει με την πεπατημένη και καλά κάνει ο Λουτσέσκου. Για μένα, σου λέω, εγώ θέλω το αποτέλεσμα. Ο Λουτσέσκου βέβαια θα πρέπει να βάλει στο μυαλό του στο παιχνίδι του Χαριλάου
ότι μη βρει έναν αντίστοιχο ποντένσι από εκεί ο Βιερίνη όπως είναι ο Μπρούνο Γκάμα και δημιουργηθούν προβλήματα. Ναι. Οπότε ο Τόσκα δίνει και αυτός εξετάσεις. Και ισορροπία θα δώσει. Και χθες πήγε καλά. Στις εξετάσεις που έδωσε. Μια χαρά πήγε. Ναι, ήτανε ναι, και σε εμάς ναι, το ξαναλέω. Βεβαίως. Ο μήλων του Europa League. Ναι. Ευρωπαϊκό μάτς. Δηλαδή η Μπάτε Μπόρισοφ έρχεται στην Ελλάδα έτσι, και τερματίζει με συμπεντάδα περπατώντας. Το Σωτηρακόπουλο το βαρεθήκαμε. Ναι. Φτάνει πια. Το βαρέθηκε. Γέρασε. Γέρασε. Και δεν γέρασε βιολογικά. Ναι. Δηλαδή σαν ηλικία. Γέρασε βιολογικά. Στο 3-0 πήρε χαμπάρι ότι ο Μπακ. Τον έχει χάσει ο Ζαμπάτ. Έχει πρόβλημα, ναι, ναι, το κατάλαβε στο 3-0. Ναι. Πάντως αυτά που έκανε ο Ζαμπάτ. Βέβαια, από την άλλη μεριά. Αυτά που έκανε ο Ζαμπάτ χθες είναι πάνω από εδώ, το φυσιολογικό, έτσι, εδώ, για ένα 20χρονο. Εδώ ο Πάουκ δείχνει και ένα χαρακτήρα. Δηλαδή, τι λέει. Έχει πρόβλημα ο δεξί ο Μπακ. Εγώ πιο έχω εκεί πολύ καλό παίχτη. Δεν πάω από δεξιά να παίξω με το Μάτος και τα λοιπά. Θα πάω από αριστερά. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ναι, ναι, χτύπησε την αδυναμία του αντιπάλου. Το είδε. Το είδε. Αυτά πρέπει να τα βλέπει μια μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό. Χτύπησε από εκεί ο ΠΑΟΚ 3-4 φορές. Και όλοι μοιος δεν ακούμπησε την μπάλα από την άλλη μεριά. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Μια κούρσα δεν έκανε. Ήτανε καλός πίσω. Οκ, okay, εγώ τον Λιμιό θα του δώσω πολύ χρόνο. Είναι 20 χρονών, δεν επιμένω. Τακτικά έχει δουλέψει πολύ. 20 μισό είναι. 20 μισό. Εντάξει, 20 μισό. Εμένα με έχει βοηθήσει πάντως ο Λιμιό σε πολλά μάτς. Πού? Τι που, με τη Σπαρτάκ Μόσα, με έβαλε γκολ. Δεν πάτησε περιοχή εδώ, δεν ήμασταν τέτοιοι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δεν περιμένω να έχει από τα 20 του αυτή την συνέπεια. Σε κάθε μάτς να είναι top. Και την πρόκληση την πήρε ο Σαββίδης. Άστο και. Σαββίδης την πήρε και εκεί. Και την αποβολή την τράβηξε. Πώς δεν είπατε τίποτα και για το χθεσινό, γιατί κάποιος παλιός συνάδελφος είδα χθες στα social media. Περίμενε να γίνει 4-4 το μάτς και καλά ότι ο Σαββίδης θα έχει τσεκαρισμένο. Να πούμε, ναι, ναι, να το πω κιόλας. Ο κύριος Μαμουζέλος. Έκανε ανάρτηση στο Facebook και λέει τι είναι αυτά, λέει. Και βλέπω το Σαββίδη στον πάγκο. Και αν δούμε κανένα 4-4, μην σα φανεί παράξενο. Ο Μαμουζέλος. Ναι, αυτά τα οποία δουλεύει. Δεν ξέρω ούτε καν, είναι χαμένος, δεν ξέρω που είναι. Μαμουζέλος ήταν στο δημόσιο 30 χρόνια και τον πληρώναμε. Ο αυτό Μαμουζέλο είναι. Τον πληρώσαμε εμείς. Τον πληρώναμε. Κάτσε το πω για τον Μαμουζέλο. Πληρώσαμε πολλούς Μαμουζέλους. Ναι. Και πολλούς Μαμουζέλους οι οποίοι δεν ξέραν και από μπάλα. Κάτι Βαγγέλιδες. Άμπαλοι, εντελώς. Κάτι Βαγγέλιδες, Φουντουκίδιδες και τα λοιπά. Ναι. Πληρώσαμε τον Διακογιάννη 40 χρόνια, χωρίς να ξέρει μπάλα. Ναι. Τον Πρίο, το ταπεραμέντο, η ιστορία και τα λοιπά. Πούλησε ωραία τον εαυτό του. Λοιπόν, να κάτσει καλά ο Μαμουζέλος για οποιοδήποτε ΠΑΟΚ και για οποιοδήποτε Ολυμπιακό και για οποιαδήποτε Άρη. Γράφει. Καλή ομάδα αυτή η Μπάτε που ναι, λέει και ο Χρήστος. Ναι. Αλλά έτσι πως πάνε θα γίνει Μπάτε σκύλα λέστε. Εκτός αν πληρώνει πολλά το 4-4 στο στοίχημα και ο Ιβάν έχει κάνει τα κουμάντα του. Μιλάει και τη γλώσσα και κάθεται και στον πάγκο. Άκου εκεί πρόεδρος μεγαλομέτωχος στον πάγκο. Ναι. Αν πάει έτσι το πράγμα, ο ΠΑΟΚ θα γίνει Μπαρτσελόνα και ο Λουτσέσκου μεταξύ Γκουαρδιόλα και Κλοπ. Ο Μουρίνιο είναι στα κάτω τώρα. Και φυσικά το μας δεν έγινε ποτέ ένα 4, έτσι. Αυτά τα είπε ένας κύριος, συνάδελφος, έτσι, στα social media. Δηλαδή εμείς που είμαστε οπαδάκια δεν έχουμε γράψει ποτέ τέτοια πράγματα. 30 χρόνια που τον πληρώναμε εμείς αυτόν τον κύριο. Καλά να πάθετε, όταν ήταν κλείσει η ΕΡΤ, τότε κάνατε απεργία. Ναι. Εγώ έλεγα να κλείσει. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Εντάξει, το θυμάμαι, το εγώ θυμάμαι. Είπα να γίνει ιδιωτικός ουθ, πώς ναι, το λένε. Ουθ. Ιδιωτική ΔΕΗ. Ιδιωτικά τα ΟΣΕ, ιδιωτικά τα πάντα. Ναι. Είστε κάνατε απεργία. Ναι, ναι. Πάει λοιπόν το Μαμουζέλο. Αλλά εγώ δεν τον τρώω το Μαμουζέλο. Εγώ δεν βλέπω ποτέ ΕΡΤ, να ξέρεις. Ναι. Μόνο όταν παίζει ο Άρης. Βλέπω το παιχνίδι αναγκαστικά και θέλω να το δω και ο Παναθηναϊκός. Η μόνη μου φορά που ανοίγω ΕΡΤ είναι για να δω τον Άρη και τον Παναθηναϊκό που έχει πάρει. Η ΕΡΤ είναι μια φύρα η οποία θα έπρεπε ο Σαμαράς να την είχε κλείσει. Ναι. Και εγώ το Σαμαρά δεν θέλω να το βλέπω στα μάτια ούτε γιατί μου προκαλεί μια ιδέα. Και εμένα. Μια αντιπάθεια, γλίτσα. Μια γλίτσα. Ναι, 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 αυτό μου βγάζει. Μπράβο, έγινε. Αυτό μου βγάζει. Ναι. Λοιπόν, δίνουμε 2 εισιτήρια από τώρα μέχρι και τις 10 για το ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Έτσι την Κυριακή 6 και 4 αν δεν κάνω λάθος το μάτς. Και δεν κάνω λάθος. Έτσι την Κυριακή 6 και 4. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης Α02 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο. Ναι, τι όχι. Θα έχει 15.000. Άμα έχει ρε φίλε 15.000 ευρώ. Δεν θα έχει, αφού έχω 20.000 διαρκεία σα, Κωνσταντίνε. Άντε, οι 5.000 να πούμε ότι δεν βαριέμαι Κυριακή. Εάν με τον Απόλλωνα έχει 15.000 κόσμο. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση. Θα έχω. Ναι. Θα έχω 15.000. Πότε παίζει? Κυριακή 6 και 4. Καλή ώρα είναι. Καλή ώρα. Θα έχω 15.000 γιατί ο κόσμο. Καλή γουστάρι, ώρα. Γουστάρι, καλή γουστάρι, ώρα. Γουστάρι. Καλή ώρα. Και καλό καιρό μπορεί να μην είναι κουραστικό. Δεν ξέρω θα είναι καλό καιρό. Αυτό μπορεί να είναι ανασταλτικό σε παραγωγή. Λοιπόν, να κεράσω εκεί, και τώρα, μία... εκεί τώρα είναι να πάρει το παιδάκι σου. Ναι, ναι, αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια. Σωστό. Εκεί αυτά τα μάτια. Να πάρει το παιδάκι. Να πάρει μια μυρωδιά εκεί το παιδί κτλ. Αυτά είναι καλά μάτια. Σε τι μάτια πήγε πρώτη φορά? Ποιο ήταν το μάτια που πήγε πρώτη φορά? Το πρώτο παιχνίδι που πήγε να δει πρώτη φορά. Πάω Παναχαϊκή 3-5. Αυτό είδε ρεσκύλε. 5 χρονών. Στο πω εγώ. Με πήρε ο θείο μου Μπελελή. Πάω Παναχαϊκή πήγε και είδε ο άλλο ρεσκύλε. Ο Μάρκο πήγε το Λατίνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λέει, εύκολο παιχνίδι λέει. Με θα πάρουμε τα παιδιά, θα το κερδίσουμε. Με δαβουρλί και τέτοια παραγωγή. Δαβουρλί και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. 5 χρονών εγώ, 4 ο Μάρκος, πάμε στο γήπεδο. Ναι. Αυτός με το κασκολάκι του πάνω. Ναι, 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 ναι. Εσύ. Εγώ. Ναι.
Πάμε που λες στη θύρα 1. Ναι. Ξεκινάει το μάτς, τρώει ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι. Ξανά τρώμε. Λέει ο Θεός Μπελής, θυμάμαι. Του έμπει τα ράματα τώρα λέει. Τώρα θα του ρεμάγκα αφού ο ΠΑΟΚ πετούσε τώρα. Μόλις ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, ένα-ένα, ημίχρονο 1-1. Μπαίνουν οι άλλοι. Δεν θυμάμαι, εγώ δεν τα θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι όμως κάποιες σκηνές. Τη βαβούρα στο γήπεδο. Και θυμάμαι που πιάστηκε στο ξύλο ένας ΠΑΟΞής με έναν άλλο ΠΑΟΞή. Και ο ένας ήταν κοντός σαν και σένα αδύνατος. Ναι. Και ο άλλος ήταν βουβάλι χοντρός. Σαν ποιον. Τι να σαν τον Μετροπόδικα, τον φίλο μου Σαρόπουλο. Τον Μάικ. Μπράβο, ένα Σαρόπουλο. Ναι. Του δίνει κάτι μπουνιές ο κοντός. Και εγώ λέω τι γίνεται εδώ. Πέφτει ο χοντρός κάτω. Φύγαν κάτι σπόρια, θυμάμαι κάτι. Πάει ο Σαρόπουλος. Και λέω, τι μας με φέρανε. Τι γίνεται, αυτό ήταν το πρώτο σου μάτς. Το πρώτο μου μάτς. Εγώ πήγα πάω Κλάρισα, την επόμενη χρονιά με πήγε ο παπάς μου από το πρωτάθλημα 1-1. Το ναι, θυμάμαι, ισοπαλία. Ναι. Δεν κερδίσαμε πάντα. Ναι. Πάω Κλάρισα την τώρα επόμενη χρονιά. Τώρα θα με βρίζουν οι παπάς. Θα σε βρίζουν το μάτς που μας πόνεσε όσο κανένα άλλο είναι αυτό. Ένα έτσι. Άλλο μάτς που πήγα έτσι με το θείο Μπελελή ήταν Καστοριά πάω. Μπελελή σε πήγαινε ο θείος, ε. Ναι, είχε μια Σιτρόεν Βάτραχο. Ο χανέβαινε, κατέβαινε αυτή, ε. Χαμός. Κούνια μπελα, ναι. Έπαιρνε και τη θεία Ευδοξούλα όταν κέρδιζε ο Πάο στο γυρισμό. Τρώγαμε φαγητό στην ταβέρνα. Αλλιώς μετά ξυροσφύρι. Πάμε μια μέρα να παίξουμε σέρες. Σέρες ΠΑΟΚ 80-81. Μπουρκουμές. Κάνει 0-1 ο ΠΑΟΚ. Πιάνει ένα πέναλτι ο Σέκης του Γουερίνο. Κάτι τέτοια αυτά κτλ. Στο 82 ισοφαρίζει ένας Μπάτης. Πόσο χρονών ήσουν τότε? 12. Α, 12, είσαι αντράκι. Ισοφαρίζει ο Μπάτης 1-1. Πάμε τώρα να γυρίσουμε. Τίποτα. Εγώ πίσω στη Σιτρόεν με τον Μάρκο. Η θεία Ευδοξούλα με τον Πέλη. Δεν μιλάει αυτό. Βάζει ένα τραγούδι. Εκεί να μερακλώσει, ναι. Βγαίνει μου γιοκλάκι και λέει: Και όταν τον Μπάτη σφύριξε, είχα μόνο τον Μπάτη, άρχισε να φωνάζει. Εγώ έχω κοκκινήσει. Εννοείται δεν φάγατε τίποτα. Ναι, λέει η θεία Ευδοξούλα. Γιώργο, θα πάμε πουθενά να φάμε. Λέει μου, την Παναγία σου. Εδώ μα ισοφάρισε ο Νικόλαφλα και ο Μπάτη. Δεν τολμά να μιλήσει μέσα εκεί μέρα. Εγώ τον καταλαβαίνω. Για σκασίλα. Πόσο είπα τον Μπελελή, πόσο είπα τον Θεό. Τον καταλαβαίνω. Τον Μπάτη, την κουφάλα τον Μπάτη, λέει μα ισοφάρισε. Τον καταλαβαίνω τον Θεό τον Μπελελή. Λοιπόν, για να κεράσω μπουγάτσα. Να κεράσω πίτα. Μία σημεία δώρο στην καντίνα Pit Stop και αν θέλετε καφεδάκι. Δώρο το νερό, μετά τον 5ο, 6ο είναι κούτρα. Σε τρία σημεία της πόλης. Να πάμε εκεί να πιούμε ένα καφεδάκι μια μέρα, έτσι. Παλαιού σταθμού 36, πόντου 56 και οδό Λαγκαδά. Ναι. Στο Λαγκαδά είπαμε πάτσε έναν. Ρωσοπόδι, τι έχει πατήσει. Ένα ρωσοπόδι, τον πάτησε. Ναι, τον καθάρισε, τον εκτέλεσε. Επίτηδε. Τον πάτησε. Επίτηδε γιατί δεν καθόταν καλά. Καθόταν μπροστά μου στα 40 μέτρα και μου έκανε τον τερματοφύλακα. Καλά τον έκανε στο τέλο. Οδό Λαγκαδά. Είχα ένα απόλογο GT να πούμε. Όχι, γρήγορο. Που είχα Δευτέρα έτσι. Ναι. Το κάνω λίγο έτσι τον γκάζ. Μπαμπ του δίνω μία. Ναι. Τη εταιρεία αυτό το κοιτώ. Πέφτει πάνω ο ρωσοπόδι, πέσε κάτι ρετσίνε, κάτι σάλια, κάτι αυτά. Α, ήταν χήμα στο σπίτι. Απέναντι το Ικα ήταν εκεί στη Λαγκαδά. Φωνάζανε γυναίκε, αου σκάστελο, σκάστελο. Ποιο ήταν το πρώτο γκολ του Πάουξ στην Ευρώπη. Τώρα δεν το παίζω έξω μου το έσυνα. Το 1966 ήταν. Ναι. Ο Αφεντουλίδης πρέπει να το. Μπράβο ρε βουνό, μπράβο ρε βουνό. Ο Αφεντουλίδης πρέπει μπορεί να το. Μπορεί να σκεφτεί πολύ χωρίς τίποτα. Έλα, τι λες τώρα. Πρώτο γκολ λοιπόν το 67 ήταν πάντως. 66-67. Με την Σαντάρ Λιέγη, Ανέσης Αφεντουλίδης. Έτσι. Πεχταράς ήταν. Πεχταράς. Ναι. Ο Πάουκ με το χθεσινό πρώτο γκολ του Πρίγκος που βάζει γκολάρα. Ο Πρίγκος έτσι με το κεφάλι. Να το πούμε και αυτό έτσι. Αυτά είναι τα αρχοντικά γκολ του Center Force. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Το βλέπεις και αγαλιά την ψυχούλα σου μέσα. Ναι. Έφτασε τα 100 γκολ στην Ευρώπη, έτσι. Ποιος, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ένα νούμερο και αυτό. Σε καλό, ναι. Το, ναι, ναι. Ακριβώς. Χρειάστηκε 91 παιχνίδια για να το καταφέρει αυτό. Αυτά για τον χθεσινό ΠΑΟΚ, ο οποίος άρεσε. Φίλε Κουλ, βγήκαν οι φάσεις του ΠΑΟΚ και στο 17-03 μπορούσε να ήταν και αλλιώς, λέει ο Άρης, αλλά έγινε με πολύ καλό ΠΑΟΚ. Πες την ιστορία με τον Γκάμπριο που έφυγε η περούκα και έφταιγε. Καλά, έχουμε πει 100 φορές την ιστορία. Άσυ, άλλη φορά, άλλη φορά. Καλημέρα σας, λέει. Του μεταξύ, ο Βασαβίδης δεν καθόταν ούτε στον πάγκο ακριβώς. Έτσι για τον. Ο Καρέλης ήταν εκτός αποστολής. Ήταν εκτός αποστολής μαζί με Μαλεζά και τον Πιτσιρίκο τερματοφύλακα. Αυτός ο κατάπτυστος ο Μαμουζέλος με έναν άλλον. Με έναν άλλον με μουσί, ένα πασοξί. Σεφερλί. Το Σεφερλής. Ναι. Αυτοί μας ετάιζαν αθλητική Κυριακή. Αυτό ναι. Το πασοκόμουτρο να πούμε. Ναι, 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 το ναι. Φάγαμε στη μάπα 40 χρόνια. Έτσι. Με αηδία και αυτό. Δεν ξέρω εγώ θα κρατούσα σεφτελής, αυτό το στάτους. Σεφερλής ρε. Σεφτελής ρε. Σεφτελής. Σεφτελής. Όχι Σεφερλής. Σεφτελής. Ο Σεφερλής είναι ο άλλος που μια κάνει πασοκόφατσα, ναι, ναι, μια πασοκόφατσα. Ναι, 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 ναι. Αυτούς τους πληρώσαμε ρε φίλε. Σεφτελής. Σεφτελής. Αυτός πρέπει να παίρνει σε γραφείο τύπου ΑΕΚ. Τώρα που πάει ΑΕΚ. Ακού λίγο κάτι κουμπαράκι μου λίγο που θα σε διαφέρει. Έλα κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Αγόρα σήμερα από το Σέλιδο είναι πρώτο θέμα γιατί δεν είναι η ΑΕΚ. Δεν ποιος το γράφει πρώτο. Η εφημερίδα Τσάκη, η ώρα. Η ώρα. Ναι, πρώτη μούρη. Κατάπτυστη. Ναι, άκου τώρα. Ναι, ξεφωνίζει λίγο Ολυμπιακό. Λέει έτρεχε πολύ ο Τουρέα, αλλά τελικά δεν πρόλαβε λέει, τη Μίλαν και έφαγε τρίμπαλο. Ναι. Για τον Πάουκ δεν γράφει τίποτα γιατί έβαλε 4, α πούμε. Τι λέει λοιπόν το θέμα. Αγόρασε το πούλμα τη Ντόρτμουντ.
Μεταχειρισμένο. Κάτσε, ναι, τώρα εδώ. Το Πούλμαν που χρησιμοποιούσε, λέει, ο κορυφαίος γερμανικός σύλλογος. Δεν είναι ο κορυφαίος, η Μπάγερν είναι. Σωστά. Ένα αυτό, δεύτερο. Μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. Ναι. Α, άρα από τα πίσω. Έφερε στην Ελλάδα ο Μελισανίδης. Αλλά τώρα είναι στα πιτς για να τεθεί σύντομα στη διάθεση της Ένωσης. Για να μπορεί, λέει, να κάνει αναβαθμισμένα ταξίδια. Άρα η ΑΕΚ ήδη σήμερα για την ΑΕΚ σήμερα, γιατί δεν έχουμε άλλο να δώσουμε. Πήραμε το πούλμαν της Ντόρτμουντ. Ρε, εδώ ο Βένος είχε δώσει πούλμαν κανονικό στον Άρη, ναι, καινούριο. Και αυτός ο Τσιγκουναράς πήρε μεταχειρισμένο πούλμαν, το οποίο έχει προβλήματα επικινδυνότητας. Φλάση, λες να έχει μια φλάση και το πούλμαν από την Ντόρτμουντ. Εγώ αυτό το πούλμαν. Τραματισμένο, λες, το πήρανε, ναι. Πάνω από 15 ετία. Άμα το πάρει σχολικό να πάει την Ευγενούλα στο σχολείο, εγώ θα κάνω ένσταση, να πούμε. Δεν θα το βάλει την Ευγενούλα μέσα. Στο πούλμαν της Ντόρτμουντ. Έχει κάνει η Ντόρτμουντ, έχει γυρίσει όλη τη Γερμανία χιλιάδες χιλιόμετρα εκεί. Αλλά το τσίπησε η ΑΕΚ. Έδωσε και εμένα μια Mercedes 300.000 χιλιόμετρα και πες περπάτα την. Πάρτι με. Καλά, μα είναι. Βγες ραντεβού και με τη Σαμπουτζάκη. 85 χρόνια. Πάρτι να βγεις ραντεβού. Σερσερίνο Μελισανίδη. Να θα βγει σήμερα. Και πούλμαν μα έφερε ο Σερσερίνο Μελισανίδη. Εσεί κοροϊδεύετε το πούλμαν και καλά κάνετε. Εντάξει, εγώ πάρω ολοκένου. Στη θύρα 4 και στη θύρα 5 που αν πα να κατουρίσει κολλά σύφυλλη. Αυτά δεν τα λέτε. Όχι, τα λέμε όλα. Και καλά κάνει και τα τονίζει. Το ότι δεν μπορεί να πα να κάνει τα τσίσα σου στην 5 και στην 6. Για 8.000 κόσμο έχει 2,5 τουαλέτες. Ναι. Αυτά τα λέμε και πρέπει να τα λέμε. Είναι, ναι, πολύ σημαντικά. Κύριε Σαββίδη, ναι, άμα κάνει κάκα ο Παόξης, ναι, θα μου πει ναι. Ναι. Ή αν πάει να κάνει τσίση ο Παόξης. Κάτσε σε ρίξει με το ακόντιο, με τον Νίκη, με το κάκα. Μη σε ρίξει. Μη σε... Έχουμε λίγο να το βάλουμε λίγο, ρε φίλε. Το έχω αποθηκευμένο στο φάκελό μου. Έτσι να κλείσουμε σιγά σιγά το ημιωράκι με το χθεσινό ακόντιο του Παόξη που προφορούσε, έτσι. Μα το νίκη του Παοξή είναι οπλοφορία. Οπλοφορία. Ξέρεις, αμάς σκληρύνει αυτό, δεν σπάει με τίποτα. Με τροχό τα κόβεις. Ή νύχη αγρότη. Oh. Στο πόδι. Άστο. Τώρα τελευταία το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες έσπασε ένας περίεργος. Ήταν αυτός, Ινδός ήτανε. 2 μέτρα νύχια είχε. Και τα άκοψε με τροχό. Δεν κοβόντουσαν τα νύχια. Πήρε τροχό και τα έχει βάλει σε ένα μουσείο στην Αμερική. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε λίγο χθες με τον τροχό. Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με γραμμές να πιάσουμε τα του ΠΑΟΚ, τα του Ολυμπιακού, Super League. Έχουμε πολύ πράγμα. Πάμε. Ήρθε ένας από την Πελοπόννησο, τον κάνανε κάπου εκεί σε ένα αστυνομικό τμήμα υπεύθυνο. Ναι, ναι. Και μαντρώνει 10 παοξίδες, τους βάζει μέσα. Τι κάνανε αυτοί, λέει, οπλοφορούν. Τους πιάνει, έχουν όπλο, όχι, μαχαίρι, όχι. Αυτό με το φακό που με τα 1000 βολτ που. Α, το δικό σου! Το δικό σου! Ωραίο, ναι, ναι. Ωραίος φακός, Κωνσταντίνε! Ναι, ναι. Σου κάνει το μαλλί τρίχα, ναι! Τζινγκ! Έχει κανένα τέτοιο, όχι, πάρα πολύ ωραία. Και τι έχει, είχαν να κόψουν τα νύχια τους κάνα μοίρα. Ναι, ναι. Το δάχτυλο, να πούμε, έχει γίνει το ένα σάρκα κρέας. Ένα νύχι, και ένα και το αυτό. Σάρκα, ναι, κρέας νύχι και τα λοιπά. Ναι, ναι. Πήγε μάλλον ένας με έναν άλλον, να πούμε, σε ένα καφενείο στην Νεάπολη, του δίνει μια με το νύχι. Το ρίχνει κάτω. Φωνάζει. Φωνάζει στην αστυνομία. Έρχεται ο άλλος από την Πελοπόννησο. Με χτύπησε, λέει, με το μαχαίρι. Το βάζουν μέσα. Ψάχνουν μαχαίρι να βρουν. Δεν υπάρχει μαχαίρι. Είχε να κόψει 2,5 μήνες ο Παοξής τον ήχη του, να πούμε. Τραμώνησε για τέτοια βρωμιάριση. Το κάνανε και αντιτετανικό ορό, να πούμε, τον άλλο. Και το βάλανε μέσα για προχρησία οπλοφορία των ανθρωπάκων, να πούμε. Θέλανε γήπεδο αυτοί να κάνουνε ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Μην χάσετε λοιπόν αυτή την Κυριακή στις 8.30 στο Nova Sports 1 High Definition από την WIT Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μάζεψε όλη την παρέα σπίτι, απολαύστε όλοι μαζί πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Και μην αγχώνεστε για την γυναίκα σας ή την κοπελιά σας. Με την WIT Vision απολαμβάνει ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο σου πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. Έχουμε ντέρμπι αυτή την αγωνιστική. Δεν μιλήσαμε καθόλου, Κωνσταντίνε. Θέλω να πάμε λίγο μια γρηγοράδα σε μηνύματα. Και θα ανοίξουμε και γραμμές, ναι, και θα μιλήσουμε για τη Super League. Γιατί έχουμε Πανιώνιος Άρης. Έχουμε. Καλά, ο Πάοκ παίζει με τον Απόλλωνος Μήνης με το Μαντζουράκι στον πάγκο. Θα βάψει το μαλλί ο Μαντζουράκης, να πούμε. Παμένο το έχει μια ζωή. 70 είναι. 70, ναι. Στη Γερμανία ψάχνουν να βρουν νέο τεχνικό 30-31-32. Στην Ελλάδα ψάχνουμε 70. Να δει πόσο πίσω είμαστε. Έλληνες προπονητές, ναι, δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν, λες, Έλληνες. Ναι, δεν έχουμε κάνει σχολή νέων. Η νέα γενιά των Ελλήνων
έχει μια ποιότητα, δεν έχει αυτή τη λαμογιά, ας πούμε, κτλ. Θα μου πεις τώρα ο Σεραίος εκεί πέρα, τους, ο καθηγητής, ας πούμε. Εντάξει, τώρα τον είδε τον καθηγητή. Στη Θεσσαλονίκη, άμα ήταν, ας πούμε, παοξής, μπορεί να το βγάζαμε και υπουργό. Ναι, τώρα στις Σέρες δύσκολα. Στις Σέρες πιο δύσκολα. Δύσκολα, γιατί είναι μικρές, μικρούλες. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω παοξή τώρα να κατηγορεί το Σεραίο τον καθηγητή, ούτε να λέει για τον Γιάγια του Ρέο ότι δεν περπατάει. Δηλαδή, πράγματα που τα κάναμε. Γιατί λες ότι εγώ είχα τον Καρσία, λες. Έτσι. Το άλλο δεν το λέμε. Το άλλο δεν το λέμε. Λέω ο Πάοκ είχε χάσει το πρωτάθλημα εκείνο το 3-5, λέει ο Δήμος ο Βαρδάκης. Γιατί ο Ολυμπιακός παρότι έφερε χ στην Καστοριά, το πήρε με εκείνο. Δεν ήταν στην Καστοριά, πες το φελό, στην Καβάλα ήταν. Στην Καβάλα ήταν. Έτσι, πες το φελό. Ναι. Το σκόρερ της Καβάλας ήταν ο Μαχαιρίδης και 1-1. Η Καβάλα έκανε τη δουλειά της. Η Καβάλα, όχι Καστοριά. Καβάλα ήταν. 14 αγώνες σε 2 μήνες είναι μισό πρωτάθλημα να πει στο κουμπαράκι σου. Η διαχείριση είναι άψογη, ούτε μισό τραυματισμό. Μια μικρή κυλίτσα είναι φυσιολογικό. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ισοπεδωτικός από εδώ και πέρα. Μακάρι. Έπαιξε μισό γύρο. Με ντέρμπι όμως. Με φίκες, με τέρσε. Τώρα θα έχει τα φιλικά με τον Ατρόμητο και τα Γιάννη. Καλά, ή άλλο όταν έπαιζε φιλικά, τι να κάνουμε. Ένα εχθρικό θα έχει με τον Άρη. Ακιάκι είχε τον Νόφι φιλικό. Θα έχει τη Λαμία, Ολυμπιακός, ναι. Με συγχωρείς, η ΑΕΚ μέσα στον Όφη δεν ήταν φιλικό. Εγώ λέω ότι ήταν φιλικό. Εγώ λέω δεν ήταν φιλικό. Άμα έκανε καμιά πάσα προς τα πίσω στον ΠΑΟΚ θα έλεγες άλλα όμως. Όχι, είδα τα μαρκαρίσματα, τα μαρκαρίσματα και τις κλωτσίες που έβγαλε ο Μάνταλος στα πρώτα 15 λεπτά από τα Ταγάρια και τον Πολάκη και τους άλλους. Αγώ Όφη είναι κακή ομάδα. Και διαχειρίστηκε κακώς το ρόστερ της ο Νίκος Αδόπουλος που λέει. Καλημέρα στο Βερολίνο, μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ που φαίνει και βαθμούς στην Ελλάδα για να τα λέμε αυτά. Γιατί, δεν μας νοιάζει η Ελλάδα. Ναι, μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει. Κανένα δεν νοιάζεται για την Ελλάδα. Καλημέρα σας στη Σόφια, μας ακούνε στη Βουλγαρία, έτσι τα παιδιά εκεί. Τι κάνουν στη Βουλγαρία, είναι χρυσαυγίτες και ιδρύσαν εκεί οι εταιρείες, ναι. Βουλιανέ, τι έχει το κουμπαράκι σήμερα, λέει. Πολύ πεσμένο τον έχω ακούσει. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι τον παθαίνει αυτό όταν γλεντάνε. Ο Ζάμπα λέει: Αχ, Κωνσταντίνε μου, θα λες Ζάμπα και θα κλαις. Εγώ το Ζάμπα το θέλω στο Καραϊσκάκι, το Ζάμπα το θέλω στο Χαριλάου. Δεν πήγε στο Καραϊσκάκι. Δεν πήγε στο Καραϊσκάκι. Να βάζει το Λιμιό εκεί. Ναι. Βάλει το Ζάμπα εκεί και βάζει το Λιμιό. Να κάνω μια πρόταση. Κάνε. Και πάμε στι γραμμέ όμω γιατί δεν μπορεί να ο Ζάμπα και τα λοιπά. Βάλει εκεί το Ζάμπα και βάζει το Λιμιό. Ζάμπα, γιατί βάζει το Λιμιό, ρε φίλε. Ο Ζάμπα, γιατί θέλει τακτικά να κρατήσει. Τα τακτικά δεν πρέπει να κοιτά και τα πίσω. Εσύ δεν τα λε. Ναι, και εγώ τα λέω. Ναι. Πρέπει να κοιτά και τα πίσω. Τα γιατί πίσω. Άμα κοιτάζουμε μπροστά μου το φορμάρουν από δηλαδή, πίσω. Δηλαδή τώρα με τον Απόλλωνα το Λιμιό θα βάλει. Όχι. Δεν πρέπει να βάλει το Ζάμπα. Μπορεί να βάλει και το φίλο, τον Ουάρντα που τον ξεχάσαμε τώρα. Πού είστε, ρε Παοξίδε. Ναι. Πού είστε πάνω από τον Πάο και είστε Ουάρντα. Πού είστε. Α ακούσω. Βασιλιάδε τη προσωπολατρία. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι να έχουν συμπάθειες και τέτοια. Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι βασιλιάδες. Επειδή δεν είμαι, τους ξεφωνίζω. Εντάξει, με τον Ουάρντα και τον κάθε Ουάρντα. Έτσι, εγώ δεν έχω τίποτα με το παιδί. Ξέρω ότι τον γουστάρω κιόλας. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα άμα έκανε ο Πάο θα λέγαμε άλλα. Βέβαια, ναι. Ο Ουάρντα λέει. Δεν και τον Ουάρντα. Ναι. Ναι, αλλά ο άλλο έχει 28-29. Επιμένω. Έτσι. Πάμε καλημέρε. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, ρε. Οχ, με γεια. Πόσες χιλιάδες χιλιόμετρα έχει το πούλμαν. Ναι, για καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο. Αυτό το πούλμαν το έχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στις ταινίες της Φίνος Φίλμπρε. Και γύρισε τις ταινίες εκεί πέρα και πήγαινε εκδρομή. Συναρχόντουσα με τον Αλίτη κάπου το είδα αυτό το πούλμαν. Καλό τάξιδο. Καλό τάξιδο. Θα πάμε και σε αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό υπερπατήσει πιο πολύ από τη Βάνα Μπάρμπα τη νύχτα, ρε. Δεν τρελώσει το πούλμαν. Τώρα τι θα γίνει. Ναι, 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 δώσε. Δεν μιλάς για τον ΠΑΟΚ, τον κακό ΠΑΟΚ, την ομάδα. Εάν θέλετε να απολαύσετε ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ανατολική Θράκη 10 ή 12 δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα 8,5 ώρα. Θα πάμε εκεί, θα το δούμε, ναι. Ποιο? Το. Μάσε τα γέλια, βάλτε τα ίσια, ρε. Θα πάω να δούμε την παλίτσα μαζί. Θα θες. Ποιο μάτς. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ανατολική Στράκη. Εκεί θα είμαστε. Χθες είδαμε τον Ολυμπιακό χθες μαζί. Θα φύγει ο Κοντός από το ταξίδι. Το ρεπορτάζ λέει το εξής. Ναι. Συναντήθηκε με ένα φίλο τον κύριο Μελισσανίδη στην ιδιοκτήτη της Άλα Είναι εκεί στην Ταριμιράτα. Ναι, ναι. Λέει ρε Δημήτρη, θα μου φέρεις σου ένα λεωφορείο στην Ευρώπη. Ναι. Για να μην πάγω μέχρι εκεί. Του λέει άκου να δεις. Θέλεις ένα σαν της Ντόρτμουντ. Ναι. Του αρέσει. Λέει ναι. Λοιπόν, το πήρε 18.000 ευρώ, θα του βάλει ένα κινητήρα, ένα ορόμετρο, θα του βάλει και σακουλάκια στα καθίσματα και θα το πουλήσει 180.000. Και εγώ το κόρτεμα, επειδή δεν έχω λεφτά, έχω κάτι άλλο έξω. Θα το κάνω μια αναβάθμιση στο κινητήρα, ένα ρεκτυφέ στο πετμεζά. Γιατί ο άνθρωπος... Μεταχειρισμένο πούλμα σε πήρε, ρε. Αυτός είναι ικανός, τώρα πηγαίνουμε τα πούλμα. Άκου λίγο, γιατί δεν τα ξέρεις καλά. Άκου λίγο, λοιπόν, αυτό το πούλμα είναι μια χαρά, μάλιστα πέρσι. Είχαν επενδυθεί πάνω στο πούλμαν 140.000 ευρώ. Γιατί είχε δεχτεί βοβισική επίδεση στο μάτς της Μονακό με την Ντόρτμουντ. Α, έχει φάει και βόμβα. Συν της άλλης δηλαδή, έφαγε και βόμβα. Βομβαρδισμένο λεωφορείο πήρανε και πανηγυρίζει ο άλλος. Θέλω εγώ, όχι αυτά που θέλεις εσύ. Εγώ σου λέω το ρεπορτάζ τώρα. Ο Δημήτρης θέλει
Λυσανίδης αγοράζει κάτι που κάνει 100.000 σε τιμή των 80. Μάγκας είναι σε αυτό, μάγκας, του βγάζω το καπέλο. Είναι λεωφορείο. Ναι, μάγκας. Εντάξει. Ναι. Και το συμπέρασμα που βγαίνει ναι. είναι ότι είναι τεράστιος, γιατί έχει αναγκάσει. Μα σερσερί τον έλεγες. Σερσερί τον έλεγες. Φορά... Έχει, ήρθαν οι μπράβοι του στη λίμνη και μετρούσαν το βάθος της λίμνης εκεί. Ναι, αφήστε να μιλήσω. Ναι, ναι, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε βέβαια. Έχει αναγκάσει τους Παοξίδες να υποστηρίζουν Ολυμπιακό και τους Ολυμπιακούς ΠΑΟΚ όταν παίζουν με την ΑΕ. Είναι τεράστιος. Εσύ ποιον υποστηρίζει όταν παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ποιον υποστήριζες? Του ΠΑΟΚ. Άστα αυτά βρε, άστα αυτά βρε σε τα μας. Άστα αυτά. Εντάξει, για τα φιλαράκια που έχει εδώ μπορεί. Για, τα, για το γιο σου που είναι παοξάκι μπορεί. Αλλά άστα αυτά. Η καρδούλα σου ξέρει τι τραβούσε. Λοιπόν, καλοτάξιδο το βομβαρδισμένο λεωφορείο. Να είσαι καλά. Δηλαδή 250.000 χιλιόμετρα. 300. Τι, 500 μπορεί να έχει. Ναι, αμορτισέρ δεν είναι αλλαγμένα. Θα τα φτιάξει όλα αυτά. Το πήγανε στα πιτς γιατί είναι αυτό και έχει βολόφι. Μολότοφ, ναι. Πάνε στον Αρίωνα, ρε, έχει κάτι πεταμένα εκεί. Στο Μονακό Ντόρτμουντ πέρσι, εντάξει, είναι λεωφορείο υψηλών προδιαγραφών πάντως, έτσι τώρα χωρίς μεταχειρισμένο. Εντάξει, και εγώ μπορώ μια Mercedes 300.000 χιλιόμετρα, εύκολα την πάρω. Και να πω ότι έχω σαν τον κόκκινο. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς να. Από το συνεφιασμένο Κορινό. Ω, πουλενάρα μου. Είδες μπαλίτσα, γούσταρες. Φέρτε μου την ΑΕΚ να τη σκίσω. Οχ, οχ, οχ. Φέρτε μου τους Μπακάκηδες, τους Γαλανόπουλους. Ναι, ναι. Τους Μάνταλους. Τους Μάνταλους. Τους Λιβάγες φέτος να τους ισοπεδώσουν. Τους καθμένους που παίζουν 90 λεπτά σερί. Ναι. Εγώ που θα έρθω ξεκούραστο στην Κυριακή με το Φορτούναρο, το Λάζαρο και τα άλλα τα παιδιά. Φορτούναρο. Είναι καλός φέτος, να τα λέμε αυτά. Εμείς τα λέμε όλα. Άρα θα έχει ξεκούραστο Φορτούνι, ξεκούραστο Λάζαρο, ξεκούραστο Ποντέσε. Ξεκούραστο Χασάν, ξεκούραστο Στόπερ, όλους ξεκούραστο. Ξεκούραστο τον Καμαρά. Μπακ δεξί. Ξεκούρασε τον Μπάκο δεξί, τον Ομάρ, όλο. Τσιμίκας, μάλιστα. Ναι, αλλά εγώ επειδή είσαι παλιός Ολυμπιακός, θα πρέπει να προβληματίζεσαι που πανηγυρίζει όταν χάνεις 3 γκολ. Δεν πανηγύρισα, εγώ στεναχωρήθηκα χθες. Εσύ ναι. Τώρα, σαν πρόβατο είσαι και εσύ, τον είχαμε τον Παοξή 40 χρόνια όμηρο. Ομαδάρα μέχρι το 70 και μετά δεν γράφουμε τι έγινε. Εσύ παρακαλώ. Δηλαδή, 3 χαφ χωρίς ρυθμό, κερδίζει μέσα εκεί. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό όμως. Σημαίνει δευτερόλεπτα. Σημαίνει ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήθελε να κουράσει ούτε μισή ώρα τους παίκτες με την ΑΕΚ. Ναι, ναι, το έκανε αυτό. Το μάτς αυτό για αυτόν ήταν όπως ήταν το μάτς για τον κύριο Λουτσέσκου με την Τσέλσι. Έτσι φαίνεται. Έτσι και δικαιώθηκε ο Λουτσέσκου. Γιατί πήρε το ματσάκι. Πήρε το ματσάκι. Είχε πιο φρέσκο τον Πρίγκοβιτς, είχε καλύτερη σκέψη και το έβαλε. Οι γκρινιάριδες λοιπόν με την Τσέλσι. Ναι, εντάξει, λέγε. Λέγοντας για τον Γιάγια Τουρέ ότι είπε ότι είναι παλέμαχος. Είναι σαν να συγκρίνουν κάποιοι τον Πρίγιοβιτς στην Παιχτούρα με τον Σάντορ Τόργκελε. Και ο νοό νοήτο. Άρε, κορινέ, φύγε, φιλιά! Κοίτα τώρα, τα λέμε. Γιατί ο Γκαρσία δεν έπαιξε μίλα και ρεάλ. Αλλά όντως ο Γιάγιο του είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Εντάξει, είναι μεγαλύτερο μέγεθος. Είναι. Δηλαδή, όπως έβλεπα τον Γκαρσία, έπαιρνε την μπάλα, την μοίραζε, την κράταγε, την έκανε passing game, ιστορίες. Ναι, έτσι έβλεπα. Πιο βαρύ κορμί ο Γιάγιο του τον Γκαρσία. Πολύ πιο βαρύ κορμί. Δηλαδή θέλει πολύ μαούνα να στρίψει το καράβι, να γυρίσει Δεκέμβριο. Πήρε και κάτι κούρσε στο πρώτο ημίχρονο και ήρθε και έλειωσε να πούμε. Έσκασε. Έκανε τρεις αντεπιθέσεις Ολυμπιακό. Άμα είναι στο βάλει τώρα με την ΑΕΚ, κάντε να τον δω. Έχει κόλλο. Άμπρα, βάλτε τον που είναι παιχθαράς. Πάμε. Καλημέρες. Ναι, ωραίος ο Κουλιανός. Ε, βέβαια. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, εγώ μιλάω πρώτη φορά παίρνω σε ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Α, τα σάλια, ρε Κουλιανέ. Όχι, όχι, πρώτη φορά πρέπει να τη στηρίξουμε. Να τι κάνουμε, την πούμε, κυρία μου, τι καλά που τα λέτε. Για πείτε μας λοιπόν. Θα σας μιλήσω σε πληθυντικό ευγενία, σαν και είμαι μεγαλύτερη από εσάς. Μάλιστα. Μεγαλύτερη από τον Κουλιανό. Από μένα δεν φαίνεστε μεγαλύτερη. 50 χρονών. Εσύ μαθητέ είμαστε. Συνομήλικη μαζί σου. Ποιο σχολείο πηγαίνατε, καλή κυρία. Να τα βρήκαμε, να. Το πρώτο γυμνάσιο Τούμπας πήγαινε. Α, εγώ πήγαινα δίπλα. Δίπλα, μπορεί να είχατε και. Πέσαμε μπάσκετ. Ματιές μαζί. Ναι. Και να μην το ξέρετε. Ναι. Μπορεί, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, παρακολουθώ ποδόσφαιρο από το 1978. Και εγώ από τότε, 10 χρονών ήμουν, παιδάκι, ναι. Ναι, όταν λέω ποδόσφαιρο, όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και διεθνή. Έσταση, κυρία μου, το 78, πού το παρακολουθούσατε το ξένο ποδόσφαιρο, γιατί εμείς τότε δεν είχαμε, ας πούμε, παραστάσεις. Παρακολουθούσα στην τηλεόραση. Το γερμανικό, το Σάββατο. Όχι, Wimbledon, Norwich, που είχε Αγγλία τότε. Ναι, το Αγγλικό, και παρακολουθούσα και τα αθλητικά και έβλεπα όλες, κάθε Σαββατοκύριακο, όλες οι ομάδες τι κάνανε. Άρα ήσασταν παμπόθρευτοι, ήσασταν παιδί του μπαμπά. Του μπαμπά, ναι, ο οποίος δεν είχε γιο.
και μου είχε εμφυσίσει αυτή την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Μπράβο. Ναι, πολύ ωραία. Ωραίος. Πολύ ωραία. Μπράβο, ναι. Του, μπράβο του. Ωραία πράγματα. Ναι. Και συνεχίζετε βεβαίως και παρακολουθείτε και ΠΑΟΚ ποιος δεν άμετα, έτσι. Έτσι. Ναι. Ναι. Όχι ΠΑΟΚ, κύριε, είμαι Άρης. Άρης, μάλιστα, συγγνώμη. Ναι, είναι. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι είμαι συντονισμένη και στο Yellow Radio, αλλά παρακολουθώ τις εκπομπές σας. Του κυρίου Κωστή Ραπτόπουλου και με χαρά βλέπω και εσάς, γιατί παρόλο που είστε ο παδός του ΠΑΟΚ, βλέπω ότι σε κάποια πράγματα είστε αντικειμενικός, κύριε Κουλιανέ. Προσπαθώ, κυρία μου, ναι. Είναι δημοσιογράφος, ναι. Προσπαθώ, ναι. Ναι. Επίσης, παρακολουθώ και την εκπομπή του κύριου Ραπτόπουλου πάλι στις 2 με 4 με τον κύριο Κόκκινο. Να μην τρώτε εκείνη την ώρα. Να μην τρώτε μόνο εκείνη την ώρα. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, ναι. Παρακολουθώ, θα ήθελα να σας χαρώ, κύριε Ραπτόπουλο, για την ποδοσφαιρική παιδεία που έχετε. Επίσης πολλές φορές ταυτίζομαι μαζί σας, γιατί σε πολλά παιχνίδια που ήσασταν εσείς, έχει τύχει να είμαι και εγώ με τον πατέρα μου, γιατί πήγαινα και στα εκτός έδρας και σε Αθήνες, Καστοριές, Νιάμενα, τέλος πάντων σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια και πολλές σε πολλούς αγώνες που λέτε ότι ήσασταν εσείς, έχει τύχει να είμαι και εγώ. Άρα τον έχετε γνωρίσει, τον έχετε δει τον Κωνσταντίνο. Από... Δεν τον έχω δει, τον έχω δει μία φορά μόνο στο Μετιτεράνιον Κόσμος, ναι, ναι. Αλλά από τη γυναικεία συστολή απομακρύστηκα, γιατί ο γιος μου είναι 30 χρονών, ναι. Και δεν θα πήγαινα να μιλήσω εγώ. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Απομακρύνθηκα. Μάλιστα. Καλά έκανε. Σωστή, σωστή κυρία, βεβαίως. Σωστής, κυρία, κυρία. Θα ήθελα να πω ότι σας παρακολουθώ, γιατί πέρα από το χαβαλέ που κάνετε και μας χρειάζεται στην καθημερινότητα, κάνετε ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Συνδυασμό κάνουμε, κυρία. Δηλαδή, ναι. Η ανάλυση πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο έτσι, πιο διασκεδαστικό, γιατί υπάρχει έτσι. Μεγάλη, ας πούμε, στην θέλουμε κοινωνία. Να περνάμε και χαμόγελα στον ακροατή, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Βεβαίως. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το άθλημα και μου αρέσουν πάρα πολύ οι ποδοσφαιρικές αναλύσεις. Θα χαρούμε να σας ξανακούσουμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα μετά τα μάτς. Μετά τα μάτς. Βεβαίως. Ωραία. Να είστε καλά, κυρία μου. Καλημέρα σας. Έγινε. Να είστε καλά. Πολύ. Κωνσταντίνε, μπορεί να είσαστε και συμμαθήτες κοντά εκεί. Όχι, εγώ ήμουν στο δεύτερο λύκειο, ήμουν στο πιο μικρό. Το τσίγκαλο εγώ. Ωραιοτάτη φωνή. Ναι. Ωραιοτάτη φωνή. Καθαρή. Με... Αλλά εκτός έδρας που με είδε, ας πούμε. Δεν, κάπου θα σε πήρε το αφού είσαι ακίνητος. Δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, παντού είσαι. Ναι. Έλα, καλημέρες, πάμε. Χαίρετε. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι όταν πας στην πρωινή ζώνη να πούμε και παπηγιόν θα φορέσεις. Να πούμε που φτιάχνουν φασουλάδα θα μιλήσει για 3-5-2. Oh, ευγενέστατος ο Κωστής. Τι να κάνουμε, Κωστή μου, ρε, πού πάμε. Νικολάκη. Ευγενέστατος, τον είδες. Καταρχήν λίγο, επειδή είμαι στα μάξι, δεν σας ακούω καλά. Λοιπόν, για τον Καστοριανό θέλω να πω κάτι πράγματα. Ρίχτα, ρίχτα. Λοιπόν, χορεύει τον Τέφι ο Τσιφούτης, ο Μελισανίδης, ο Γύφτος. Χορεύει και αρκούδα. Χορεύει αρκούδα, ναι, να πούμε. Ναι, ναι. Αρκούδα. Ισχύει. Τόνιμα, επειδή μας έχει ζαλίσει, ρε Καστοριανέ, με αυτή την ΑΕΚ, να πούμε, οι γέροντες του Αγίου Όρους περισσότερο κρέας τρώνε από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, να πούμε. Μας που ήρθε το πούλμαν των παιχτών, περάσαν από κάτι στενά. Εγώ συναντήθηκα με τον Μπακασέτα, μετά με λέει Νίκο μου, τι πάβαμε. Λέω, τι ρε, λέει ζαλιστήκαμε, λέω, τι φάγα τίποτα φωτοβολίδες. Όχι, λέει, πάω, ξέρεις, λέει, ψήναν κάτι λουκάνε, κακή σας στενά. Μας ήρθαν, λέει, λιποθυμία, λέει, ένας γυμναστής μας, λέει, λιποθύμησε, να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Οι άλλοι, οι δικοί μας εκεί στο Μακεδονία, παλά, σρώγαν κάτι πάπιες με αμύγδαλα. Πάπιες με αμύγδαλα. Και δαμάσκηνα είχαν. Ναι, ναι. Και ο άλλος, ο Μελισανίδης, να πούμε, τους είχε με φασολάδα και μια κρομίδα, να πούμε, στα τέσσερα. Πες τα, ρε Νάτχο, ρε Μπίρμπας Νάτχο, ίδιος είναι. Ο άλλος να πούμε βγαίνει με το Πόρσε Καγέ να πάει στην Κόμενα και ο Μάνταλος να πούμε παίρνει τον Κόρδοβα να πούμε και τον Λάντα Σαμάρα. Που πάτε ρε να πούμε. Μη λες άλλα και θα μας πούνε όπλου τους, μη. Ο άλλος μένει στο πανόραμα να πούμε με 7 πισίνες να πούμε και 8 τζακούζια και ο Μάνταλος να πούμε μένει σε κάτι σκηνές που κάναμε εκστρατεία όταν ήμασταν φαγόνοι να πούμε. Ρε μας παρατάτε λόγω με την ΑΕΚ να πούμε. Πήρατε εκείνο το λεωφορείο να πούμε το οποίο το είχε ο Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα και το κάνατε λεωφορείο να κουβαλιέστε. Δεν έρχεστε με τα μάξια καλύτερα να πούμε και με το κτέλ. Άντε να πούμε χαθείτε απίθανοι να πούμε που θα μιλήσετε και για τον ΠΑΟΚ.
Κλείσε, πείρμας, μην πεις τίποτα άλλο, κλείσε, φτάνει, τα είπες όλα. Ήσουν ισοπεδωτικός, έτσι δεν υπάρχει, ο πείρμας. Υπέροχος. Καλά, ο Νίκολας, ναι, υπέροχος, υπέροχος. Ξέρεις, εμένα οι φιλίες μου είναι από το σχολείο, έτσι. Ναι, 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 ναι. Οι άλλες είναι, ας πούμε, συνεργασίες, κάποιους έχω κάνει, ένας από τους λίγους φίλους που έχω κάνει είναι ο Νίκος. Είναι ο Νίκος. Είναι πολύ καλό παιδί. Γιατί γνώρισα και εγώ. Περνάμε καλά. Και περνάμε και καλά. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Όταν είμαστε παρέα, περνάμε καλά. Ναι, ναι. Γίνεται κάτι μαγικό και περνάμε και γίνεται καλά. Εσύ το μαγικό του προσελκύεις με έναν περίεργο τρόπο επίσης. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Άντε καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Φιλαράκι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Ρώστονα. Καλημέρα, Νικόλα, Κοτσαέλη. Έλα, ρε Κοτσαέλη, βουνό μου, πού είσαι, πασάκα μου. Καμιά χαρά, να βάλω ένα quiz. Βέβαια. Γιατί πήρε ο Μελισσανίδη στο λεωφορείο της Ντόρτμουντ. Γιατί? Γιατί είναι κυτρινόμαυρο και δεν θέλει βάψιμο. Α, ναι. Το γλίτωσε το βάψιμο. Φύγε, φύγε, μην πεις τίποτα άλλο κι εσύ. Ο κτηνίατρος. Ναι, 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 τι λέει ο κτηνίατρος. Ναι, είναι 50 ετών η κυρία με γιο 30 ετών. Είναι 39, λέει ο κτηνίατρος. Μάλιστα. Με διαφορά φάσης περίπου 10 χρόνια. Καμιά συμμαθήτριά μου δεν είχε παιδί, δεν έχει παιδί μεγαλύτερο από 5 ετών. Και οι μισές είναι ανήπαντρες. Γι' αυτό ο γιατρός, ναι, ο κτηνίατρος, είναι περιζήτητος γαμπρός. Είναι. Ναι. Δεν ήρθε χθες, τον περίμενα, ναι, να μιλήσουμε λίγο για 3-5 ναι, αλλά είναι asexual. Α, είναι asexual. Είναι asexual. Ναι, ναι. Και τώρα όρισε είναι, αυτός είναι 39, 32, 33, 34. Θέλω να κάνει καμιά παιδί. Εκεί, εκεί. Θέλει να βρει ένα θύμα να πούμε. Αλλά ο γιατρός δεν πιάνεται θύμα. Δεν πιάνεται. Να κατέβει λίγο, να πάει σε 28-27. Τον κάνανε κονέ με μια τραπεζικό υπάλληλο 35 ετών ανήπαντη. Ναι. Ξέρεις τώρα αυτή για να κάνει παιδί μπορεί να πάρει το χειρότερο. Εννοείται ρε φίλε, δεν βγαίνει, βλέπουν μπροστά τους. Βγαίνει με τον μετά γιατρό. Μετά τα 33 δεν βλέπουν, ναι, μπροστά τους, είναι σαν ομίχλη. Βγαίνει, ναι, με τον γιατρό μία, βγαίνει με τον γιατρό δύο. Ναι. Την τρίτη λέει, πού θα πάμε την Κυριακή. Α, λέει, παίζει, λέει, αγροτικός αστέρας πιερικός, ναι, θέλω, ναι, να μελετήσω, λέει, το καμπερίδι. Για πότε έφυγε η βολίδα η άλλη. Τα 400 μέτρα. Πιο γρήγορα την πατουλίδα τα έκανε. Γιατρέ μου, καλά κάνεις. Όποια θέλει θα σε ανεχτεί έτσι με τον καμπερίδι και με τον αγροτικό αστέρα. Ναι, να ξέρεις. Ναι, ναι. Πολύ καλά κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, ναι, άλλο ένα φίλο θα ακούσουμε. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Φιλενάδα, καλώστηνα. Την εκλεκτή κυρία. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Νίκο. Καλό στο κορίτσι μας το καλό. Έτσι. Μπράβο. Τα τέσσερα πολύ ωραία ήταν. Το είδατε το μάτς. Κυρία Δώρα. Δεν το είδα. Τ' άκουγε. Εκεί, τ' άκουγε. Τ' άκουσα όμως. Α, τ' ακούγεται από τον κύριο Ζαΐρη. Ο Πάκου μου φαίνεται Χριστοδόβα είναι. Εγώ Κοσμοτέ έχω. Α, Κοσμοτέ είχε τον Πάκου. Στο πάμε. Κοσμοτέ τον είχε. Α, μα, δεν το είχε. Δεν πήρα, εντάξει. Άκουγες τον Ζαϊράκο, μια χαρά έχω. Ο Ζαΐρης είναι πολύ καλός. Τρομάξανε εκεί που τον είδανε στο Χίλτον, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ένα τον έγραψε, είναι σε ένα πάρκο και του λέει, Ζαΐρη, σαν αρκούδα στο πάρκο είσαι, σαν ρωσική αρκούδα. Για πείτε μας, κυρία Δώρα. Ναι. Ναι. Τι θα πω. Ότι η Αργανάρα τι θα κάνει. Να, με αυτό να κλείσουμε γιατί θα πάμε σε διαλυματάκι. 1-2 θα τα πάει οπωσδήποτε. 1-2. Διπλό με συνεασμένη. Άρα, ναι, 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 ναι. Φιλιά, κυρία Δώρα μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου. Σαββατοκύριακο. Με υγεία. Χαιρετίσματα στον κουρέα μου. Έχεις κουρέσει. Κτενίδι το λες. Ναι, ναι. Α, εσύ, τι σε κάνει. Είναι... Με ρεμέτια σε κάνει. Τι σε κάνει. Είναι απέναντι στην Όλγα από την Εθνική Τράπεζα. Να πάω κι εγώ δηλαδή. Ένα τέταρτο με κάνει 20 λεπτά γιατί ξύρισμα πάω μια φορά το μήνα. Κάτω. Ξυρίζω πλάτες, πλάτες, όμους, στήθια, αυτά, ιστορίες, κεφάλι, πισινούς, κεφάλια. Α, όλο, τι μύτες. Κουρέας είναι αυτός ρε φίλε. Τι κουρέας είναι αυτός. Είναι εκλεκτός κύριος. Και πώς σε παίρνει για όλο λουξ, high lux κούρεμα, πώς σε παίρνει. Του δίνω 6 ευρώ. 6 ευρώ όλο το κορμί, ρε φίλε. Όλο το κορμί. Τον κλέβει. Τον κλέβω. Τον κλέβει μέχρι. Καλώ. Είναι κολλητό του Παρθενάκη. Θα πάω κι εγώ. Ναι. Θα πάω κι εγώ, φίλε, να μου πάρει. Ναι, γιατί με είδε, λέει, τι δουλειά λέει εσύ εδώ, τώρα λέω, χδίνομαι. Ναι. Πω, πω, λέει, τι είναι αυτό. Τι τρίδα, τι αρκούδα είσαι. Μπαμ, 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 Οκτενίδη. Με έκανε. Οκτενίδη. Σόνικο. Όνομα και πράγμα. Ναι. Φοβερό. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, να πάμε λίγο στα καλλιτεχνικά. Έχουμε Γιάννη Πλούταρχο στο Βεργίνα θέατρο και πρέπει να πάμε οπωσδήποτε. Όχι, δεν θα πω για τον Πουλόπουλο τώρα. Όχι γιατί είναι αγαπημένος ο Πλούταρχος, ταλαντούχος τραγουδιστάρα, αλλά γιατί η παράσταση θα πω είναι ιδιαίτερη. Είναι μια παράσταση show, ένα ερωτικό story που εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της παράστασης και ντύνεται με τραγούδια του Πλούταρχου. Είναι υπερπαραγωγή, σας λέω. Όσοι γουστάρετε, παίζει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το στήριο κοστίζει μόνο 20 ευρωπουλάκια με ποτό. Τον Πουλόπουλο δεν είπες. Ήταν άλλο κειμενάκι για τον Πουλόπουλο. Δεν τον έχω συνέχεια. Τον Πουλόπουλο δεν το κατάλαβα. Έτσι ήταν το διαφημιστικό του μάρκετ. Εδώ μας έβγαλαν rap and cool. Μας έδωσαν αυτό το κείμενο. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε. Ο Πουλόπουλο δεν είναι. Καλό φωνή κι αυτό. Εντάξει, ταιριάζουν τα υποχρώματα, μας κόβουν. Μας κόβουν. Μη
Μην χάσετε αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στις 8.30 στο Nova Sports 1 High Definition από την Wind Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μαζέψτε λοιπόν την παρέα σπίτι σας, απολαύστε όλοι μαζί πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα και μην αγώνεστε για την γυναίκα σας ή την κοπέλα σας. Με τη Wind Vision απολαμβάνετε ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή το smartphone. Επειδή μας έχει ζαλίσει ρε Καστοριανέ με αυτή την ΑΕΚ να πούμε, οι γέροντες του Αγίου Όρους περισσότερο κρέας τρώνε από τους πόδες που έχουν πέσει. Εγώ συναντήθηκα με τον Μακασέτα, μετά με λέει Νίκο μου τι πάβαμε. Λέω τι ρε, λέει ζαλιστήκαμε, λέω τι φάγα τίποτα φωτοβολίδες. Όχι λέει παοξίδες, λέει σύναν κάτι λουκάνε κακίδες στενά. Μας ήρθανε λιποθυμία, λέει ένας γυμναστής μας λέει λιποθύμησε να πούμε. Οι δικοί μας εκεί στο Μακεδονία παλά στρώγαν κάτι πάπιες με αμύγδαλα. Και ο άλλος ο Μελισανίδης να πούμε τους είχε με φασολάδα και μια κρομίδα να πούμε στα τέσσερα. Ο άλλος να πούμε βγαίνει με το Πόρσε Καγέ να πάει στην Κόμενα. Και ο Μάντελος να πούμε παίρνει τον Κόρδοβα να πούμε και τον Λάντα Σαμάρα. Πήρατε εκείνο το λεωφορείο να πούμε το οποίο το είχε ο Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα και το κάνατε λεωφορείο να κουβαλιέστε. Δεν έρχεστε με τα μάξια καλύτερα να πούμε και με το κτέλ. Άντε να πούμε χαθείτε απίθανοι να πούμε που θα μιλήσετε και για τον ΠΑΟΚ. Πόσο νεοπλουτιστικά μηνύματα στέλνουν οι παοξίδες. Πόσο νεοπλουτιστικά μηνύματα στέλνουν αυτοί οι παοξίδες. Ναι, αλλά λένε αλήθεια στην προκείμενη περίπτωση. Κωνσταντίνε μου, ζωγράφησε ο Νικόλας. Ο Πύρπας ζωγράφησε. Και νομίζουν ότι έγινε τώρα, ευρωπαϊκή είναι ομάδα. Πλούσιος. Ναι. Και να πλούσιος. Ναι, πλούσιος. Και να πει καθίστε να κάνουμε μια συμφωνία. Και να αρχίσει να λέει. Και να στραβώνει ο στόμας από τη μία μεριά να είναι σαν τον Ποπάι να πούμε. Ναι, με την πίπα που τρώει το σπανάκι από την άλλη πλευρά. Είναι ωραίο αυτό, είναι γοητευτικό. Γουστάρεις. Ναι. Γουστάρεις. Πώς δεν γουστάρω. Ζωγράφησε ο Νικόλας. Πώς δεν γουστάρω. Γι' αυτό και τον ετοιμάσαμε. Μπαμπαπ. Να έρχεται ο άλλος εκεί στη γειτονιά. Να έρχεται στη γειτονιά με την γκάλτσα και το πέδιλο που έχει τρεις. Τρία λουριά. Το τρίλουρο το πέδιλο. Και να λέει. Έχουμε λεφτά, ρε. Και εκείνη η κάλτσα. Εκείνη η κάλτσα είναι από το 1912. Εντάξει, φίλε, μα έχει λεφτά μου, για να το κάνουμε. Τι να σε κάνω, λοιπόν, έχουμε γεμάτο κέντρο. Πριν πάμε στο κέντρο. Ναι, να σας ενημερώσω. Είναι το μόνο που αξίζει. Άμα θυμώσει πιο πολύ. Δεύτερο. Με έκανε. Αλλά. Βάλε τρίτη τώρα, βάλε τρίτη. Το ο είναι διαμαρτυρία. Πρώτη. Δευτέρα. Είναι σημόνο. Τρίτη. Τετάρτη. Ξύλο. Α, δεν έχει πέμπτη και τι. Σε έχει ορμήξει. Τετάρτη. Την έχει βαμμένη να πούμε. Καφεδάκι, φαγητό. Πίτσα, μπέργκερ, τσιγάρα. Ό,τι τραβάει ψυχούλα σα όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα και εύκολα και άπεκτα. Σε τρία σημεία στην πόλη μα. Παλαιού σταθμού 36, πόντου 56 Λαχαναγορά και οδό Λαγκαδά. Στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Γεμάτο κέντρο. Καλημέρες. Εγώ έβαλα τρίτη κατευθείαν. Ναι. Γι' αυτό να το προχώρησα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Φίλε καλημέρα. Πάρε μπροστά Δευτέρα βάλε. Επόμενος. Πάμε καλημέρα. Μεθεπόμενος. Καλημέρες. Έλα. Γεια σας παιδιά. Καλώς τον. Καταρχάς συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Κυρκός, θα έχω παράπονο από σένα όμως, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί δεν βγαίνεις το απόγευμα, έχεις εξαφανιστεί από προσώπου γης. Όχι μωρέ τώρα, τι? Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα. Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα. Α, εσύ να είσαι καλά, εσύ να είσαι καλά. Ένα πρόβλημα με το γιο μου και δεν είχα διάθεση. Εντάξει, το δέχομαι, το ασπάζομαι προχωρά. Ψυχολογικό ή βιολογικό? Όχι, πονοκεφάλους είχε, ευτυχώς. Η μαγνητική πηγή καθόλου. Εντάξει. Εγώ όχι, ήθελα. Γιατί με τα κινητά, να μην κάνετε πολύ κινητά, όχι, γιατί παράγει εκεί πέρα δυσκολία, αλλά δεν το λένε. Εγώ απλά ήθελα να κάνω λίγο καζούρα, γιατί είσαι τσιγκουτουλιά τελευταία και λέω εξαφανίστηκε, αλλά εφόσον είναι αυτό το πρόβλημα, πάω πάσο. Αλλεργική ρινίτιδα χρόνια ήταν το πρόβλημα. Εντάξει, αλλεργική ρινίτιδα πολλοί έχουν. Θα πα στον Πανιώτη, α κάνει βελονισμό. Εντάξει είναι τώρα. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει είναι τώρα. Πάμε στο διατάφτα. Γούσταρ βαλίτσα, εντάξει. Εσύ βρε. Βρε Κορινιώτη. Ναι, εγώ δεν έχω τον Κορινό, μην με αλλάζει. Αυτός που βγήκε από τον Κορινό, ρε. Ο Δήμος, ο Γάβρος, ναι. 10 χιλιόμετρα από την Κατερίνη. Ναι. Ασχολήσουμε το θερμαϊκό Κορινό, βρε αγόρι.
Ασχολήσουμε το θερμαϊκό κόκκινο. Καταρχάς απαγορεύεται Κατερνιώτης και ρώτα τον πατέρα σου πάνω από 60 χρονών να υποστηρίζει Ολυμπιακό. Ε, είναι πτυρίκος ο Δήμος. Είναι... Ήταν η μόνη ομάδα που μας τρυπούσε. Ναι, είναι 37, 36, 37. Ναι, να ρωτήσει τον πατέρα του. Ναι. Παοξής είναι ο μπαμπάς του, να ξέρεις. Δεν ξέρω. Έτσι μου έχει πει. Αλλά Ολυμπιακός εδώ από την Κατερίνη που είναι Ολυμπιακός πάνω από 60 ετών θέλει εξορία. Ναι. Καλά, να σου πω την αμαρτία μου, κανονικά πρέπει να μην έχει ούτε εξίδιους ούτε τίποτα εκεί. Μόνο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι, αλλά τέλος πάντων. Και Άρης. Μα... Πού ρε? Στην Κατερίνη. Γιατί? Δίπλα εδώ, Βόρειο Ελλάδα, Μακεδονία. Βόρειο Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα η ΑΕΚ είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Εντάξει. Βόρειο Ελλάδα. Ναι. Καλά, όταν έρχεται ο Μαρινάκης θα μετά... πάνε πάλι, πάμε ξανά. Βόρειο Ελλάδα. Πάμε, πες ξανά. Το κάνατε magic live το Μαρινάκη. Βόρειο Ελλάδα. Αυτήν τη στιγμή του χρόνου η ΑΕΚ θα μπει στο νέο γήπεδο. Και εσείς οι ίδιοι λέγατε ότι ένα καινούργιο γήπεδο ισοδυναμεί με τρία πρωταθλήματα. Α, το γυρίσαμε το έργο τώρα, κύριε Κώστα. Εσείς το λέγατε. Το γυρίσαμε τώρα, βλέπω, κύριε Κώστα. Εσείς το λέγατε. Αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι αποδεκατισμένη. Γιατί, Λιβάγια, γυρίζει από τερματισμό. Γιατί δεν πήρες μεταγραφές το καλοκαίρι, αυτό είναι αποδεκατισμένο. Όχι. Αν είχα Λόπες Χουλτ. Ναι. Και κάνω μπακάκι να φυλάξω τις πλευρές μου, δεν φοβόμουν κανένα. Κανένα δεν φοβάσαι, τώρα να τους φοβάσαι όμως. Δεν φοβόμουν και ο οικονό μου, αμφίβολος είναι κι αυτός. Πήγες, στάβρωσες όλα με την Πεφίνα, σε ξεζούμισε η Πεφίνα. Λοιπόν, ναι. Τους παίκτες που χρειάζομαι τους έχω. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μάχημοι. Κύριε Κώστα, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά σε βλέπω τρίτο φέτος, να ξέρεις. Σε βλέπω κι άλλο πονοκέφαλο. Κι άλλους θα έχεις. Ρινικά, αλλεργίες, τύχες. Είναι κακό, δεν πάει να πνεύσει. Ναι, θέμα, είναι θέμα. Φέρνει νεύρα, ιστορίες, δεν πάει να κοιμηθεί. Υγεία σε όλο τον κόσμο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Αναπνευστικό, πλάκα κανείς. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω να κάνω μια επίσημη καταγγελία. Καταγγελία. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, καταγγέλλω την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Διότι εχθές. Δεν πρόλαβα να πλύνω τρία ποτήρια, τέσσερα πυρούνια, δύο ποτήρια είχα και πέντε πιάτα. Ναι. Πόση ώρα χρειάζεται? 9 λεπτά. ο ΠΑΟΚ έκανε κακό στους μαγαζάτορες. Πολύ. Έφυγαν όλοι. Δεύτερη μπύρα, τρίτη μπύρα, δεύτερο ουίσκι, τρίτο αυτό δεν είχαμε. Ισχύει. Αυτό οι μαγαζάτορες και οι ΠΑΟΞίδες λένε για μότο, λέει. Ισχύει αυτό. Εγώ έχω φιλαράκι στον Κορινό που έστειλε το βίντεο, λέει έχουν φύγει οι μισοί στο ημίχρονο. Λέει 0-3, γεια σας. Αυτό είναι. Του έκανε ζημία. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, εγώ πήρα και το καβάλε τώρα. Καλά έκανε, ωραίο. Φίλε, άλλοι βάζουν 3 γκολ σε 9 λεπτά, άλλοι και άλλοι τα τρώνε σε 9 λεπτά. Σωστό. Νόμιζα, λέω, αυτό είναι ντεζαβούλο, μου θύμισε λίγο το Γερμανία-Βραζιλία στην αρχή. Εν τω μεταξύ, από τη μία έβλεπα εκείνο τον καημένο του προπονητή του, τον οποίο... Ναι, ρε φίλε, τι καημένο, ρε, χασμουριόταν στον πάγκο, ρε. Αυτός πρέπει να έχει φάει αργά, φίλε. Ξέρεις, άμα τρως αργά, δεν μπορείς να έχεις δραστηριότητες. Εγώ πολλές φορές κάνω κακό τη διατροφή, μου τρώω 10 το βράδυ, γιατί τότε τελειώνουν τις δουλειές. Δεν πειράζει. Και θέλω μισή ώρα, η ώρα μου. Ναι. Από την άλλη έβλεπα και, έβλεπα και το δικό μας, μου θύμισε λίγο τους πιγκουίνους. Το ρακούν από τα Καρπάθια. Ας το ρακούν, είναι όλα τα λεφτά, άστον. Εγώ είμαι φαν. Αφήστε το, τόσο κρύο. Γούσταρες Παοξάκι μου, να σε καλά, σε φιλό. Πότε θες ηρεμία, είπες ποια ώρα? Την ώρα που τρώω. Γαλήνο. Δεν θέλω να με σταματάνε. Θες έτρωγε. Πήγαμε, παιδιά, μισό λεπτό έξω να δούμε την μπάλα και έβγαλε ο αθεόφοβος ταπεράκι να φάει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν προλάβαινα, ρε. Έφαγε με το ταπεράκι στο sports καφέ, έβγαλε ξαφνικά. Τι έτρωγε. Γεμιστά. Κοτόπουλο με πιλάφι. Δεν προλάβαινα. Με το ταπεράκι. Δεν υπάρχει. Προλάβαινα, ρε. Ναι, δεν προλάβαινα. Σε πιστεύω ότι προλαβαίνει. Όντως ισχύει αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Φίλε, καλημέρα είσαι. 1, 2, 3. Επόμενο. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον, να. Ραπ, δεφορμέ είσαι. Γιατί, φίλε? Γιατί, ρε φίλε, πες μου τρία αριστερά μπακ που μπορούν να πιάσουν αυτή τη στιγμή τον Βιερίνια ως δεξί χαφ. Αυτόν τον Βιερίνια. Τον είδες, τον Βιερίνια δεξί χαφ. Ένα και είναι αυτό. Τον είδα χθες 5 λεπτά. Βρε, το Βιερίνια 5 λεπτά τον είδες χθες. Και έβγαλε συμπέρασμα από αυτά τα πράγματα. Εγώ να πω στην Ελλάδα δεν μπορεί να τον πιάσει κανένα μπακ. Στην Ελλάδα. Για Ελλάδα. Λοιπόν, άκου να δεις. Ο Βιερίνια. Και τον Ολυμπιακό, μετά έχοντας παίξει μάτς με ΑΕΚ Ολυμπιακό, ποιο μπακ θα τον πιάσει? Φίλε, ο Βιερίνια είναι 32 χρονών και μισό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι
ότι ο Βιερίνια είναι καταρακωμένος βιολογικά γιατί ο άνθρωπος τρέχει πάνω κάτω. Τρίτον, θα πάω να ρωτήσεις 5 προπονητές ακόμα και στο Εραστεχνικό και θα τους πω ρωτήσεις το εξής. Με είπε ο Ραπτόπουλος ότι ο Μπακ όταν βγαίνει, είναι πολύ καλός όταν είναι στα ανεβάσματά του, μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση, δεν τον πιάνει κανείς. Έχει χώρο μπροστά. Εντάξει. Ο Μάτος άμα παίξει εξτρέμ δεν θα ακουμπήσει την μπάλα. Δεν θα ακουμπήσει. Αλλά εγώ λέω ότι ο Βιερίνια αυτός, ο 31,5 ντεφορμέ, δεν έχει κανένα πρόβλημα με κανένα. Ο Τζιμίκας άμα παίξει έξω αριστερά δεν θα ακουμπήσει την μπάλα. Πες μου μπακάρες, πες μου, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όχι, μιλάω για Ελλάδα τώρα. Πες μου Ευρώπη, ποιος είναι. Ο Μαρσέλο, να σε πω ποιο θες. Βάλ το Μαρσέλο εξτρέμ. Ναι, όχι, δεν μπορεί, έτσι έχει μάθει ο Μαρσέλο. Με τη Σμύρνη δεν μπορεί να το βάλω δεξιχάφ. Ποιον, με την. Με τη Σμύρνη. Κοίτα. Εννοείται ρε φίλε, πώς δεν μπορεί. Πλάκα με κάνεις. Άμα είναι, κοίταξε. Άμα είναι να βλέπω τον Λιμιό εξτρέμ δεξί, 1000 χρόνια, 36 χρόνια να βλέπω τον Βιερίνη. Αυτό σου λέω, δεν έχει πρόβλημα στην Ελλάδα. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να φορμάρω τον Τόσκα, να τον δώσω παιχνίδια στα πόδια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κατάλαβες. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο Τόσκα δείχνει ότι. Ο Τόσκα, παιδιά, αν είναι έξυπνος ο Λουτσέσκου και το μαγειρεύει το έργο, σε κάποιο ντέρμπι που μπορεί να προηγήσει, όπως με τον Ολυμπιακό, μπορεί να τον περάσει και τρίτο σέντερ μπακ. Είναι ψηλός. Είναι ψηλά καλός. Είναι καλός ο Τόσκα. Μπορεί, δηλαδή, σαν σέντερ μπακ, νομίζω ότι δεν θα ήταν άσχημος. Μη σου πω ότι. Παίζει δύο θέσεις. Παίζει δύο θέσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι παίχτης Ρουμάνος στα 23 τον πήρε ισπανική ομάδα. Καλό. Αυτό λέει πολλά και για μένα. Τέχνη έχει. Βέβαια. Δεν έχει την ταχύτητα του Βιερίνια. Όχι. Να σε καλά, αδερφούλη. Για καλά. Ναι. Σου παίζει το λαχείο. Όπως έπεσε στον Πάο Κοϊβάν. Δεν θα το παίξει και λίγο Teddy Boys. Ωραίος. Ε? Θα το παίξει, ρε φίλε. Ναι. Σου πέφτει το λαχείο. Ναι. Φύγε, φίλε, είναι ωραίο, καταπληκτικό. Τι είπε τώρα, ρε. Σου πέφτει το λαχείο, ρε φίλε. Ναι, όπως ο Πάκλο Ιβάν, γιατί είναι λαχείο, Ιβάν. Ναι. Θα το παίξει και λίγο Μπρούκλι μετά, θέλοντας και εμείς. Λίγο. Λίγο, ναι. Ναι. Και ο Παξής λίγο. Εδώ οι άλλοι χωρίς λαχείο το παίζουνε, Teddy Boys. Μ' αρέσει. Ε, ναι. Τώρα για άλλους είπες, δεν λες το όνομα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι εδώ, γύρω-γύρω μας. Δεν ξέρω. Σε τσάντα. Το παίζουν οι άλλοι. Δεν είναι. Πάμε, καλημέρες, ναι. Έλα, βίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας ξεχνάει ότι μπορεί να θέλει, αλλά δεν μπορεί. Αν ήταν υπέθεσμος και αν εσύ κύριε Κώστα ήσουν 30 χρονών, θα πηγούσες τριπλούν. Τώρα όμως για να ανέβει στα σκαλοπάτια θα ανεβαίνεις 1-1. Δεν τα ανεβαίνω ένα. Ασανσέρ, ασανσέρ παίρνει. Ασανσέρ. Και κάτι για τον Κώστα. Εσύ που είσαι φαλακρό βέλος, πρόσεχε πως μιλάς, γιατί άνετα σε στέλνω στα πεφκάκια ή σε στέλνω και κανένα μήνα στο νοσοκομείο. Σε φέρνω φαΐ στο σπίτι. Θα προσέχεις πως μιλάς, γιατί δεν σε στείλω κουφάλα. Κατάλαβες. Φύγε ρε αλήτη. Φύγε από εδώ πέρα. Θα σε στείλω ρε που. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Αυτό ήταν δικό σας, δεν το κατάλαβα. Δικά μας είναι. Ναι, οκ. Καλημέρα επόμενος. Τελείωσε. Δικός μου είναι. Καλός κανονικός. Ναι, τον άκουσα. Μπορεί να βάλει τίποτα στο φαΐ. Τίποτα καλακόνια. Περάκι από αυτά τα. Σε στείλει αυτά. Θα τον προσέχω από αυτά που έλεγες να βάλει ο Πάουκ στο μπίτσι. Ναι, τέτοιο. Υπόπτος. Ναι, καλημέρες. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Έλα, σωνα. Καλώς σωνα. Εγώ δεν καταγγέλω τον Μπακ γιατί έβαλε 3 γκολ. Καταγγέλω αυτή την μπάτη σκύλια, λέστε, ναι. Που, για τη φήμηση του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι, φίλε. Ομάδα είναι αυτή τώρα για να παίζει και σε αυτή το είναι, ρε, φίλε. Δηλαδή, φίλε, αυτή η ομάδα πρέπει να στεναχωρεθούμε τώρα επειδή ο Πάοκ κέρδισε. Ναι. Θα ψάξουμε κάτι, θα βρούμε τώρα. Το στραβό. Ναι. Να κάνουμε και λίγη πλάκα δηλαδή. Α, μην έβγαινε Ευρώπη, τι να κάνουμε. Μια ανάσα από τα Champions League ήταν αυτή. Το επίπεδο είναι πιο χαμηλό. Δεν φταίμε εμείς άμα αυτός ο προπονητής δεν είδε ότι ο Ζάμπα το ένα μέναν, η κατασκοπία του και τα μάγουλά του τα φαρδιά. Δεν φταίει ο Πάοκ γι' αυτό. Ακούστε κάτι. Και η ΑΕΚ στον τελικό δεν ήταν καλή. Στο ΆΚΑ. Που την έκανα και ο Γιόλες. Τη διέλυσε ο Πάο. Ναι. Δηλαδή, αν ο Πάο και αυτός δεν ήταν καλός, θα τη διέλυε. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Αυτό το και αυτή η ομάδα, φίλε. Εντάξει, έλα κάνει χουλιαμά ο φίλος. Αυτή η ομάδα, φίλε, αποκλείστηκε από την Αϊτχόβεν για να μπει στο Μίσο Σάμπιος Λιγκ. Δεν το δέχομαι αυτό. Μόλις φύριξε την έναρξη ο διαιτητής, αυτή περπατούσαν, παιδιά. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Ναι. Και εγώ δεν το δέχομαι. Τρέχαν οι άλλοι, τρέχαν οι δικοί. Και δεν δέχομαι ότι είναι κακή ομάδα, μια ομάδα που είναι ήδη στου ομίλου του Europa League και έβγαλε διπλό στη Βίτη. Η Άκη είναι καλή, δηλαδή, ομάδα. Ναι. Και κακή να είναι. Ναι. Πρέπει να απασχολεί εμένα. Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαι εγώ αυτός που έπρεπε. Εγώ είμαι αυτός που έπρεπε. Ναι. Τελείωσε. Γεια σας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ας είναι ο άλλος κακός. Πρόβλημά του είναι. Πάντως δεν είναι κακή η Μπάτε Μπόρισο. Και κακή να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Σωστός. Καλημέρα. Έλα, βίλε. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Μπορώ να δώσω μία βοήθεια στον κύριο Μπούζο, το φίλο μου. Βεβαίως, άμα θα ακούει κιόλας ο Τζόρτζιο,
Για να σας ακούσουμε, κυρία μου. Επειδή θέλετε να βάλει το δίλημα. Τώρα, ναι. Επειδή ξέρω ότι τώρα σπάει το μυαλό του για τον Γκάλο που θα βγάλει. Α, ναι, 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 ναι. Να βγάλει το Ουάρντα ή Λουτσέσκου. Αυτό το προβοκατόρικο ή βγάζει δύο άλλους και ο κόσμος ψηφίζει Κρέσπο. Λοιπόν, αυτά είναι προβοκατόρικα που βάζει. Όχι, αυτά είναι ωραία ερωτήματα. Αυτά είναι πιπεράτα. Γιατί προβοκατόρικα. Ναι. Δεν μιλάω για τον Κώστα, είσαι παοκτής. Ναι. Και καταλαβαίνεις αυτά τα διλήμματα που λέει Ουάρντα ή Λουτσέσκου. Αυτό δεν είναι προβοκατόρικο. Γιατί δεν έχουν κόντρα ο Ουάρντα με τον Λουτσέσκου. Ψέματα για... είναι. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Αυτό πρέπει να το βάλουμε το δίλημα στον αέρα. Ναι, ναι, πρέπει να το βάλουμε. Ναι. Γιατί σκοταδισμό δεν έχουμε. Ναι, γιατί όχι. Είναι δυνατόν σε μια ομάδα. Να έχει θέση. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εδώ θέλετε να λειτουργούμε. Μισό λεπτό. Θέλετε τον οπαδό να λειτουργεί οπαδικά ή δημοσιογραφικά. Θέλετε οπαδό ή δημοσιογράφο. Τι οπαδό. Ο ποδοσφαιριστής είναι ένα κομμάτι μιας ομάδας και τον διαχειρίζεται ο προπονητής. Δεν το βάζουμε. Συγγνώμη, τα γκάλο που είναι στη ζωή μας και δείχνουν ένα κομμάτι της κοινωνίας που πάει. Ποια είναι η τάση. Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Ο καλημέρα. Φίλος προφανώς. Ναι. Εδώ εμείς δεν είμαστε μόνο να χαϊδεύουμε τον πάγο. Ο φίλος προφανώς νομίζει ότι πήρε σε μια εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο που για τους άλλους δεν με ενδιαφέρει. Ναι, δεν είμαστε. Όπου πρέπει να κάνει. Πάω καφέ με εδώ πέρα. Να προστατεύσει τον πάγο, να μην βγάλει την είδηση. Όχι. Ό,τι είδηση είναι να βγει, καλή ή κακή θα βγει. Γι' αυτό σπουδάσανε εδώ στην ΙΕΚ οι μαθητές. Γι' αυτό στα πανεπιστήμια πήγε η Παναγιωταρέα με την. Δεν είμαστε Πάω καφέ. Γελάς, έτσι, αυτό ήθελες να ακούσεις. Ε? Εσύ, ναι, ναι, ναι. Ούτε το ραδιόφωνο. Φυσικά, είμαστε οι μόνοι που δεν μας άφησαν να πάνε να κάνουμε μετάδοση ο Καραϊσκάκης. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανένας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εμάς δεν λένε Γαβρόπολης. Ναι. Ναι. Τους μόνους που απέκλεισαν από το Ολυμπιακό Σπάκου ήμασταν εμείς. Τώρα θα φας και από το Χαριλάο πόρτα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να φάω το Χαριλάο. Μια χαρά φιλοξενία θα έχουμε και όχι, όπως... Όχι, όχι, θα θέλει 10.000 και ο Καρυπίδης. Αν θέλει και ο Καρυπίδης, θα ξανακάνουμε. Θα δώσει ο Ανδρώνης 10.000 και Ραπτόπουλα να μεταδότη. Ναι. 10.000 ναι. Και γορίλες και 30 χορηγούς. Οχ, θα γίνει χαμός. Έχετε κόλλα το κάνει. Μας θα γίνει ή θα ασχολούμαστε με τους γορίλες. Ναι. Θέλεις. Ναι. Και αν μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά του ΠΑΟ και του Άρη εκεί πέρα που θα κάνουν. Αν έχουν πρόβλημα, θα αφήνεται καθαρά η διοίκηση τη ΠΑΕ Άρη. Μια αναμετάδοση, ναι. Δώσε μου. Πέντε γορίλες, πέντε θέλω. Πέντε γορίλες. Ένα ελικόπτερο, 30 χορηγούς. Ε, σηκωσί, θα πάρει τα 10.000. Ένα εκατομμύριο ευρώ θα βγει η μετάδοση, ρε φίλε. Ελικόπτερο θες, γορίλες θες, μπράβο θες, περιπολικά θες. Τι έκανε, μετάδοση αγώνα. Θα περάσουμε το ζου. Ναι. Α, το ζου θες να περάσουμε. Καλημέρα στον τελευταίο ή προτελευταίο. Αναλόγω αν είναι ζουμερό, θα πάμε και σ' άλλον. Έλα φίλε. Είναι στεγνό, θα πάμε μόνο σε αυτόν. Έτσι, ναι, σωστό. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Έλα ρε Σερέο βρε. Ωχ καλώς το να ρε Σερέο. Καλώς την Σερέο. Ρε φίλε, πολύ μ' αρέσει ο Κώσκας. Γούσταρες. Δεν ξέρω αν μαζί με το Βαρέλα ταιριάζουν αυτοί ρε Κώστα. Νομίζω έχει πολύ ωραία στοιχεία. Ναι, αρκεί να μην έχουν οι χάφοι άλλοι ή οι φορ ψηλοί να είναι. Νομίζω ότι ο Τόσκα είναι λίγο πιο ψηλός από τον Κρέσπο, έχω την εντύπωση. Όχι, δεν είναι πιο ψηλός, είναι πιο κοντός. Ναι, αλλά έχει καλύτερα πατήματα. Φαίνεται πιο ψηλός γιατί έχει καλύτερα πατήματα. Ναι. Δεν είναι πιο ψηλός. Ένα 81 είναι ο ένας, 83 είναι ο άλλος. Εντάξει. Κωστή, νομίζω βιολογικά τον Μπάκ πώς τον είδες. Φρεσκάδα, έτσι. Φρεσκάδα είχε. Χθες το ξεφώνησε, ρε σε ρε. Ναι. Χθες εδώ σου και το ξεφώνησε. Τι πράγμα είστε όλοι. Φύγες, προπονητές. Χθες ξεφώνησε, εδώ ήσουν. Κόψον. Σεραϊκή διάλεκτος. Ναι. Ότι. Όχι, ότι. Ξεφώνησε χθες εδώ. Τώρα τον άρεσαν. Ήταν αδικία γιατί. Άρα αμπαλοσύνη, άρα αμπαλοσύνη. Άσε να ρε τον κόσμο να κάνει. Ναι, άσε να τα πει, αλλά εγώ μου λένε. Όχι, σταματάμε. Είναι 10 η ώρα που θα πούμε. Πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να αναφέρουμε χορηγούς και πρέπει να πάμε να ακούσουμε και τον Πλούταρχο. Να φύγουμε λοιπόν από τα ποδοσφαιρικά, να πάμε στα καλλιτεχνικά. Έχουμε Γιάννη Πλούταρχο στο Βεργίνα Θέατρο και πρέπει να πάμε όπως και δίποτε. Όχι επειδή είναι ο αγαπημένος μας Πλούταρχος μόνο που είναι τραγουδιστάρα, αλλά επειδή αυτή η παράσταση έχει ένα ιδιαίτερο. Είναι ένα show, ένα ερωτικό story που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της παράστασης. Είναι υπερπαραγωγή. Όσοι γουστάρετε, παίζει κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και κοστίζει μόλις 20 ευρώ το ποτό. Έχουμε Super League, θα δούμε τα ματσάκια μαζί, έτσι. Ναι. Θα δούμε και Πανιόνιος Άρης αύριο. Οπωσδήποτε. Την Κυριακή βέβαια εγώ θα είμαι συντούμπα για περιγραφή, αλλά εντάξει. Χαλαρουίτα θα είσαι. Χαλαρουίτα λες. Ε, βέβαια. Ο Άρης τι θα κάνει, έτσι ένα τελευταίο γρήγορο ζουμερό πριν δούμε και το τέρμπι. Θα χάσει 1-0. Γιατί πέφτει παγίδα και απαντάς. Εγώ γιατί δεν δίνω προγνωστικά το πρωί νομίζεις. Γιατί θα με ξεπατώνει 10 χρόνια. Το απόγευμα. Χθες δώσαμε μονόσυνο. Ο Άρης σε δύο όλο μάτς, το γύρω. Σε δύο μάτς θα κάνει ένα πόντο. Σε δύο μάτς θα κάνει ένα πόντο. Έτσι λόγο. Τα γράφει αυτά να ξέρεις.
Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω το μάτς, τα δύο επόμενα μάτς ο Άρης θα κάνει ένα πόντο. Μάλιστα. Λοιπόν, μην χάσετε, εκτός από το μάτς του Άρη βεβαίως, και το ντέρμπι της Κυριακής στη Wind Vision. Σε 8.30 στο Nova Sports High Definition 1. Από τη Wind Vision, το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, λοιπόν, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μαζέψτε την παρέα σπίτι, απολαύστε όλοι μαζί πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα. Και μην αγώνεστε για την γυναίκα σας ή την κοπέλα σας. Με τη Wind Vision απολαμβάνετε ταυτόχρονα με σένα το αγαπημένο της πρόγραμμα στο tablet ή στο smartphone. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στοριά. Θανάση Καζαμπάκας ήταν το βουνό απέναντι. Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος, Νίκος Κουλιανός στα μικρόφωνα για άλλη μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, την παρέα, το χουλιαμά, το κουσκούς. Μείνετε εδώ στο Μετρόπολης. Παίρνει σκητάλι η γαλάζια ζώνη, έτσι. Τα βλέπουν όλα μπλε. Γιάννης Πάγκος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, μέχρι και τις 12. Στις 12 η μπάλα στη σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Τα λέμε το απόγευμα. Να περνάτε όλοι καλά. Καλό πρωινό.